τελευταίο. Το είπαμε και πριν. Θέλαν να το κάψουν και το καταφέραν. Οι αγαπάνε με όλα αυτά τα κοντινά και τα πικρά που συναντάνε και μιλάνε, γερνάνε πάνω σε αυτά που περπατάνε, πετάνε και όλο ξεχνάνε. Για μένα είναι δεδομένο ότι ουσιαστικά ότι μας κάψανε. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι δεδομένο. Θυσιάσαμε την Εύβοια για να σώσουμε τη Βαρυπόμπη, η οποία και δεν σώθηκε. Ποιος έδωσε αυτές τις εντολές στα πυροσβεστικά να μην πάνε να ρίχνουν νερό? Γιατί δεν είχαμε αέρια μέσα? Είμαι σίγουρος 1000% σου ξέρω τι μου λένε Γιάννη Μαλάμου, ότι η φωτιά ήταν να μην σβήσει. Γιατί αν θέλαν, οι Ρουμάνοι γιατί την κρατάγανε και οι Τσέχοι και οι Κροάτες? Γιατί την κρατάγανε? Απλά πράγματα. Ονείρα τα πολλά και χρέωσέ τα στη φωτιά. Να και μια χείρη που χαράμι δεν πήγε. Να πείτε στην κυβέρνηση ότι αυτό που ήθελε το έκανε. Τα τελευταία 5 χωριά καίγονται. Οι άνθρωποι ήταν οργισμένοι, βρίζανε από το πρωί στο βράδυ, μέσα στη φωτιά, να χτυπάνε τα κλαδιά και να βρίζουνε. Και τον Πρωθυπουργό, το κλασικό σύνθημα το οποίο ήταν, λεγότανε και τα λοιπά συγκεκριμένα, και όλους, και ήταν πραγματικά, καταλαβαίνανε ότι είναι, ότι τους παρατήσανε. Έχει λίγο συννεφιά, αλλά τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι τα φανταζόμουν, για να σας είμαι ειλικρινής. Εγώ είμαι λάτρης της Εύβοιας, ναι, και της Λίμνης ειδικά. Έρχομαι κάθε καλοκαίρι. Ακριβώς. Και ειλικρινά, νομίζω ότι πέρασε μια υπερβολική εικόνα. Το τελευταίο σινιάλο, το φυλάγκαταν, θα πέσω σε κανάλι μεγάλο ή για σπουδαία χαρά και πρωτοτόκια. Εκεί που λιώνουν στη φωτιά και τα τσάλινα ξόπια για εκεί μαζεύω στα λαχτά. Είναι 540.000 στρέμματα, ας πούμε, καμένα, πακέτο. Ένα καθάρισμα. Μια αποψήλωση, πες. Που δεν κόβεται γιατί ανταμώνω λούς αυτού συχνά. Που μου λένε ότι οριμάζω και να συνεχίσω. Μ' άλλα λόγια μπρος γκρεμός, γκρεμός και πίσω. Φύγαν όλα τα πουλιά. Φύγαν όλα τα ζωντάνα. Τι θα δείξω στα παιδιά μου? Τι? Θα κάνουμε να ακούσουμε κοτσίφ 30 χρόνια, βέβαια. Και χρέωσέ τα στη φωτιά. Να και μια χείρη που χαράμι δεν πήγε. Ποια λάθη έγιναν και οι ευθύνες που θα αναζητηθούν? Σε πολιτικό επίπεδο ή σε υπηρεσιακό μόνο? Με θάρρος ζήτησα καταρχάς συγγνώμη από τους πολίτες. Συγγνώμη χωρίς κάποια δράση δεν είναι συγγνώμη. Είναι ψέμα. Όταν οργανώσαμε αυτή τη βραδιά, τον πρώτο άνθρωπο που σκέφτηκα να καλέσουμε απόψε εδώ για να μιλήσουμε για συγκλήσεις. Τον γνωρίζω καλά, έχω προσωπική άποψη. Γιατί το διάζωμα είναι μια μοναδική εμπειρία, φέρνει κοντά τους διάφορους κόσμους, έτσι ώστε πραγματικά να επιτευχθούν μέσω των συγκλήσεων οι στόχοι του. Και εύχομαι και ελπίζω αυτή η μεγάλη οικολογική καταστροφή να αποτελέσει και μία ευκαιρία ευρύτερων συγκλήσεων. Αυτές οι φωτιές είναι μεγάλη ευκαιρία της Βόρειας Εύβοιας. Πόσο άθλιος πρέπει να είσαι? Μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να πάμε σε μεγάλες εταιρείες, σε ιδρύματα, εν προκειμένου στην Εύβοια σε μεγάλες τεχνικές εταιρείες, και να τους πούμε: πάρτε αυτό το κομμάτι της έκτασης, κάντε μας μία γρήγορη μελέτη για το τι θα κάνετε. Είναι προφανές το τι πρέπει να γίνει, την ξέρουν τη δουλειά. Μεγάλη συμμαχία πια που είναι το κράτος, οι περιφέρειες, οι δήμοι της χώρας, όλα τα ιδρύματα της χώρας, όλο το τραπεζικό σύστημα. Ιδρύσαμε και ένα νέο θεσμό, ξέρετε. Το θεσμό των εταιρικών μελών. Τα περισσότερα από τα εταιρικά μας μέλη είναι σήμερα εδώ. Στο καταστατικό μας έχουμε όχι μόνο φυσικά πρόσωπα ως μέλη, αλλά και εταιρείες. Ένα πάρτι, κυρίες και κύριοι. Ένα πάρτι συνεργειών. Μια λεξούλα μαγική, οι συνέργειες. Σήμερα, Πρόεδρε, είναι ο ύμνος των συνεργειών. Η Εθνική Ελλάδος, ναι. Ο ανθός της επιχειρηματικότητας, αλλά και του χορηγικού κινήματος, τα ιδρύματα της πατρίδας μας.
ένας αυτοανάτοχος με χορηγία IKEA θα μας φτιάξει το νέο δάσος. Ή θα μας κάνει, λες και το. Όχι, δεν θέλουμε τον. Θέλουμε αυτό το δάσος. Δεν θέλουμε νέο δάσος. Ας πούμε το νέο με υβριδικά, με, ξέρω εγώ, με ειδικά φυτά που δεν θα καίγονται κτλ. Και μεγάλες τομίες κτλ. Έχουμε γίνει κάρβουν και να γράφεις αυτό το πράγμα. Και αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία της Βόρειας Εύβοιας. Σοβαρά τώρα. Αυτό γράφτηκε όσο έκαιγαν τα δάση μας. Μας τρομοκρατεί αυτή η λέξη και αναρωτηθήκαμε για ποιο λόγο η κατεστραμμένη Εύβοια με το χαρισταμένο της πρόσωπο και τους απελπισμένους κατοίκους της, για ποιο λόγο αποτελεί ευκαιρία και για ποιον. Δηλαδή πριν που ήταν, τώρα που είναι καταστραμμένη είναι ευκαιρία, και πριν που ήταν καταπράσινη με γραφικά χωριά, με εκπληκτικά τοπία, τι δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει πριν και τώρα επιτρέπεται. Η απαξίωση της γης είναι συστατικό στοιχείο της κερδοσκοπίας. Μια καμένη γη και ένας απελπισμένος κάτοικος που λέει όσο την περιουσία του και φεύγει. Το είδαμε στην Οκλαχώμα τη δεκαετία του 30, μας το περιέγραψε στα φύλλα της οργής στο Στάιμπερ. Πραγματικά θυμίζει όλο αυτό το πράγμα σε μικρογραφία τις επιθέσεις που έκανε η Αμερική στο Ιράκ, ας πούμε, ή η Ευρώπη στη Λιβύη. Και μετά έρχονταν η Χαλιμπούρτον, ας πούμε, από πάνω να βυσοδομήσει πάνω στα πτώματα ουσιαστικά στις κατεσταμένες περιοχές. Ακριβώς αυτό σε μικρογραφία εδώ στην περιοχή που έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ. Και πρότεινα και με χαρά απεδέχθη επικεφαλής αυτής της επιτροπής να είναι ο Σταύρος Μπένος. Και όπως ήταν λογικό, γιατί είμαστε νομικοί εμείς, δεν κάνουμε πολιτική. Είμαστε νομικοί. Ευλόγως λοιπόν αναζητήσαμε μια νομοθετική ρύθμιση που να αφαιρεί τις αρμοδιότητες αυτές από τα Υπουργεία, από την κεντρική διοίκηση και, ή να εξουσιοδοτεί τον Πρωθυπουργό για να επιληφθεί του ζητήματος. Διότι και επιθυμήσαμε ότι ο χωροταξικός και ο πολεοδομικός σχεδιασμός ανήκει κατά το Σύνταγμα πάντα στο σκληρό πυρήνα του κράτους και δεν μπορεί να εκχωρηθεί κατά την παγιά νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ούτε καν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά και να υπήρχε τέτοιος νόμος, τίθεται πρωτοφανή συνταγματικά ζητήματα, διότι η άσκηση των αρμοδιοτήτων που απονέμει το Σύνταγμα στο κράτος δεν είναι επιλογή του. Δεν έχει δηλαδή περιθώριο να πει, α, ξέρεις, δεν μπορώ να το κάνω εγώ, ο άλλος μπορεί να το κάνει καλύτερα ή μου είναι βαρύ κλπ. Και να το αναθέσει σε ιδιώτες. Δεν θέλω ως κράτος, το έχουμε δοκιμάσει στο παρελθόν και δεν τα έχουμε καταφέρει καλά, να διαχειριζόμαστε χρήματα. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που απονέμει στο κράτος είναι υποχρεωτική. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, ο Πρωθυπουργός δεν έχει καμία αξιοδότηση. Αλλά και αξιοδότηση να έχει, σας λέω, δεν θα μπορούσε να αναρτηθεί ένας τέτοιος σχεδιασμός σε ιδιώτες. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Δηλαδή μιλούμε περί συνταγματικής εκτροπής εν της πράγμασης. Θα ήθελα να μου παραδίδει ο δωρητής αποτέλεσμα και να μην μου δίνει λεφτά ώστε να υλοποιήσω εγώ το έργο. Σίγουρα θα κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα και για τον απλούστατο λόγο ότι ο ιδιώτης δεν δεσμεύεται από τις πιο βαριές διαδικασίες περί διαγωνιστικών διαδικασιών του ελληνικού δημοσίου. Εδώ η δημόσια διοίκηση όλη μπήκε στο ψυγείο, περί αυτού πρόκειται. Προέκυψε από τη μελέτη μας, από τα σχέδια που παρουσιάστηκαν και δημοσιεύτηκαν, αυτό το λεγόμενο σχέδιο Μπέρνου της Ειδικής Επιτροπής, συνειδητοποίησαμε ότι το εγχείρημα αυτό δεν είναι περιβαλλοντική αποκατάσταση, είναι στην πραγματικότητα περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός της Εύβοιας. Το οποίο μάλιστα δεν είναι καν περιφερειακό, είναι παραπάνω από αυτό, διότι εισχωρεί και σε όλα τα επίπεδα του χωροταξικού σχεδιασμού, μέχρι και τοπικά χωρικά σχέδια. Λοιπόν, όπως σας είπα, δεν ξέρω αν το συγκρατήσατε, ένα από τα μεγάλα τραύματα της χώρας μας είναι οι κανόνες στο χώρο. Αυτό που ονομάζουμε πολεοδομία και χωροταξία.
Γι' αυτό είπαμε λοιπόν, εδώ γίνεται κοσμογονία. Την οποία την κάνουν ποιοι ιδιώτες. Άρα λοιπόν η φιλοδοξία μας είναι από τη Βόρεια Εύβοια να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση. Να μπουν κανόνες παντού. Τι θα μας δώσουν αυτά τα ειδικά προδρομικά σχέδια. Θα μας δώσουν τους χώρους πολεοδόμησης. Όμως θα μας απαλλάξουν και από δουλειές του παρελθόντος υπερβολικές, όπως οι ζώνες υψηλής παραγωγικότητας που δεν είναι πια, οι ζώνες στατιστικού ελέγχου που δεν πρέπει να είναι πια. Οι ζώνες υψηλής παραγωγικότητας θεσμοθετήθηκαν για την προστασία των καλλιεργειών και της γεωργίας. Σε αυτές υπάρχουν αυστηροί οικιστικοί περιορισμοί και επιτρέπονται μόνο εγκαταστάσεις που να εξυπηρετούν την αγροτική παραγωγή και μικρές οικίες ανά 4 στρέμματα. Οι ζώνες αυτές βρίσκονται στη γόνιμη γη των Ροβιών, της Αγίας Άννας, της Κρύας Βρύσης, του Μαντουδίου, του Προκοπίου και όπου έχει γίνει αναδασμός. Εκεί υπάρχουν ελαιώνες και καλλιέργειες. Στις Ροβιές, για παράδειγμα, κάει και το 40% των ελιών, αλλά ο πλούσιος ελαιώνας παραμένει ζωντανός. Και η κυβέρνηση, αντί να βοηθήσει στην αναπλήρωση όσων κάηκαν, επιλέγει μέσω του μπαίνου τον πλήρη αποχαρακτηρισμό όλης της περιοχής. Τι γίνεται με τις αποζημιώσεις των σπιτιών που καήκαν? Περίμενε. Ίσως έτσι να εξηγείται ότι η κυβέρνηση δεν θα αποζημιώσει τους κατοίκους για την απώλεια των καλλιεργειών τους, αν δεν είναι κατ' επάγγελμα αγρότες. Μάλιστα δεν αποζημιώνει ούτε τους ειδικού καθεστώτος μικροπαραγωγούς που πληρώνουν κανονικά τον ΕΛΓΑ. Αλλά και σε αυτούς που θα αποζημιώσει, είτε για σπίτια, είτε για καλλιέργειες, είτε για επιχειρήσεις, τα ποσά δεν καλύπτουν ούτε κλάσμα του πραγματικού κόστους και μάλιστα δεν έχουν καν εγκριθεί 10 μήνες μετά. Δεν ήρθε να κάνει αυτοψία. Που πήρα τηλέφωνο του ΕΛΓΑ εγώ προσωπικά που είναι Μεσογείων 45 και λέγεται Παπαγιάννης και του λέω να έρθείτε να τα δείτε. Πάμε πέρα να σας δείξω το χώρο που έχω 5 στρέμματα. Ζούξα. Πάμε πιο πάνω να τα δείτε. Αυτό θέλω το παράπονο. Δεν σας αποζημιώνουν? Όχι. Γιατί με λέει πάνω από 65 χρονών. Και? Καήκανε ελιές. Καήκανε άλλα δέντρα που είχε ο άλλος. Ο άλλος είχε στο χωράφι του μέσα, είχε καρυβιές, είχε ροδιές, είχε αμυγδαλιές. Καήκανε. Ο άλλος που είχε το κτηματάκι του και έβγαζε το λάδι του για το σπίτι του. Κάηκε. Δεν έχει τώρα να βγάλει λάδι. Πρέπει να το αγοράσει. Είμαι προσωπικά στην αφοριέ μου. Έχω πάθει, λέει, ψυχικό κονισμό. Τα βλέπω τα δεντράκια μου γιατί ήταν πατέρα της μανούλας μου και τα λυπάμαι. Και εγώ προσωπικά εργάστηκα πάρα πολύ. Ας ήμουν δημόσιο υπάλληλος. Δυστυχώς, αλλά εργαστήκαμε. Τα πονάμε. Εδώ γεννηθήκαμε και τα πονάμε. Δυστυχώς. Τι να πω. Αυτά που λένε, πού τα. Δεν ψάχνω άλλους, ρε. Του λέγε πόσα πρόβατα έχεις. 200. Ωραία. Πού είναι τα 200. Μα εκεί καμένα. Φέρε μου, λέει, τα πλαστικά αυτά που είχαν στα αυτιά. Εδώ ήταν καμένα τα ζώα, θα έμενε το πλαστικό στα αυτή. Δηλαδή, μιλάμε για αρχιμαλάκες. Αρχιμαλάκες. Εγώ ήταν στο Αγγελόπουλο και έκλαιγε το παιδί. Είπανε ότι είναι επισκευάσιμο το σπίτι. Πήγαν στο παιδιό γιατί του κάηκε και η επιχείρηση του ξυλουργείου, του κάηκε και το σπίτι. Σήμερα το βγάλαν κόκκινο και την άλλη μέρα πήγαν και το βγάλαν κίτρινο. Και αφού έριξε κλωτσιά από θυμό του στον τοίχο και έπεσε και το βάλαν πάλι κόκκινο, βέβαια. Και ο άνθρωπος τρελάθηκε. Τρελάθηκε ο άνθρωπος. 11 χιλιάρικα. Αυτές είναι. Πολιτική καταστροφή του σπίτι. 11 χιλιάρικα. 11 χιλιάρικα κάνουν μόνο την κεραμίδια. Είναι τελείως ρευστό το περιβάλλον του πώς αποτιμούνται οι ζημιές και τι θεωρείται ζημιά. Μας θεωρείται ζημιά να κάνουν τα κτίρια. Εμείς τα κτίρια δεν καήκανε. Όμως όπως βλέπετε, δεν είναι ζημιά που έχουμε κατακάει αφού η επιχείρηση έκλεισε. Να πάει, να μείνει αυτός που το βγάλε, επισκευάσουμε εκεί, τότε. Έχω να προτείνω. Γιατί δεν πάει αυτός να μείνει εκεί? Μια χαρά δεν είναι? Το σπίτι του. Θα το δώσει να το ανταλλάξει με το δικό του. Αφού και τα δύο μια χαρά είναι. Κατοικήσιμα είναι.
Η κυβέρνηση πάντως φαίνεται πως βρήκε λύση στο πρόβλημα. Επειδή, λέει, το κράτος επιβαρύνεται πολύ με τις αποζημιώσεις, προτείνει στο νέο κλιματικό νόμο την υποχρέωση των σπιτιών σε ιδιωτική ασφάλιση για πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμούς, αν βρίσκονται σε ζώνη επικινδυνότητας. Όμως θα μας απαλλάξουν και από δουλειές του παρελθόντος υπερβολικές, όπως τις ζώνες υψηλής παραγωγικότητας που δεν είναι πια. Οι ζώνες οικιστικού ελέγχου που δεν πρέπει να είναι πια. Η μόνη ζώνη οικιστικού ελέγχου στη Βόρεια Εύβοια είναι ο υγροβιότοπος Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι στην Ιστιαία. Εντύπωση προκαλεί το ενδιαφέρον για τη μία και μοναδική αυτή ζώνη οικιστικού ελέγχου που δεν έχει καμία σχέση με τα καμένα. Αλλά και στις Ροβιές, το 1995, το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας επιχείρησε τον αποχαρακτηρισμό της γης υψηλής παραγωγικότητας χάρη κάποιου οικοδομικού συνεταιρισμού. Τότε ο σχεδιασμός ανετράπη με ενέργειες του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ροβιών. Σήμερα, επαναφέρει τα σχέδια η κυβέρνηση μέσω Μπένου. Και αυτά δεν είναι τα μόνα σχέδια που προσπαθεί η κυβέρνηση να επαναφέρει. Σχέδια για τα οποία μας προετοιμάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξ αρχής. Και τώρα, πριν μερικές μέρες, βγήκε και ένα άρθρο και μιλάει για το ποιες είναι αυτές οι μεγάλες ευκαιρίες της Βόρειας Εύβοιας. Και αυτές οι μεγάλες ευκαιρίες της Βόρειας Εύβοιας είναι οι βιπές στο Μαντούδι, κάτι το οποίο με νύχια και με δόντια δεν έχει γίνει. 20 χρόνια γίνονται μάχες και αγώνες αντιμέτωποι με την πολιτική ηγεσία για τους πολιτικούς πρόχοντες, τους τοπικούς, οι οποίοι είναι συντονισμένοι στο να γίνει αυτό, γιατί έχουν ωφέλη προφανώς προσωπικά, και ο κόσμος το αποτρέπει, και τώρα είναι χρυσή ευκαιρία να γίνει αυτό το οποίο δεν θέλουμε να γίνει τόσα χρόνια. Στο Μαντούδι, το 2008, η πρόταση της Τέρνα για κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ενέργειας με βάση το λιθάνθρακα σταμάτησε από τη μαζική αντίδραση των κατοίκων και της Δημοτικής Αρχής. Έκτοτε, γίνονται προσπάθειες να δοθεί άδεια βιομηχανικής ζώνης υψηλής όχλησης, που σημαίνει κάθε βιομηχανική δραστηριότητα χωρίς περιορισμούς. Τη βιπέ στο Μαντού την είχαν χώσει και ξαφνικά τη βγάλανε τώρα και λέει, λόγω έντονων διαμαρτυριών είχε σταματήσει η βιπέ στο Μαντούδι, αλλά ήρθε η ώρα πλέον να ξεκινήσει. Η Τέρνα φτιάχνει τους φούρνους κάτω. Η καλύτερη φούρνη στα Βαλκάνια. Για ποιον τη φτιάχνει? Για ποιον? Εμάς θα βάλει μέσα να λιώσει? Σκουπίδια θα λιώσει. Προσπαθούμε δηλαδή να κάνουμε μία, να επανακάμψει το φυσικό αυτό οικοσύστημα, 500 για άλλους 700.000 στρέμματα. Πώς, εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Μέσα εφαρμόζοντας πολεοδομικού τύπου χαρακτήρες σε χρήση γης. Τη χορηγία αναλαμβάνουν εταιρικά μέλη του διαζώματος, ενώ επιβλέπων μελετητής είναι ο πρώην υφυπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη, Δημήτρης Οικονόμου, μέλος και αυτός του διαζώματος. Ανέδεσαι σε ιδιώτες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα. Δεν μπορεί μια εταιρεία ΑΕ, δεν μπορεί μια μη κυβερνητική οργάνωση να αντικαταστήσει αιρετούς που είναι στο τόπο τους. Δεν γίνεται αυτό. Πλέον δεν μιλάμε για δημοκρατία, μιλάμε για θεσμική εκτροπή. Πώς να σου το πω αυτό το πράγμα? Δεν χρειάζεται εδώ χωροταξικός σχεδιασμός. Χρειάζεται περιβολική αποκατάσταση. Σχετικά με το μεταλλευτικό πλούτο της περιοχής, είναι γνωστή η εξόρυξη λευκολίθου και νικελίου. Οι κάτοικοι όμως της περιοχής θυμούνται και τις κινητοποιήσεις τους το 1990, όταν ακύρωσαν τα σχέδια εταιρείας εξόρυξης χρυσού να εγκατασταθεί στο Μαντούδι για να κάνει εμπλουτισμό χρυσού. Η καναδική TVX Gold στράφηκε τελικώς στη Χαλκιδική, προκαλώντας και εκεί την αντίδραση του κόσμου και υποδαβλίζοντας το διχασμό στους κατοίκους.
πιο πρόσφατες όμως είναι οι αιτήσεις της Βιομάγν το 2011 για δικαιώματα μεταλλιοκτησίας σε 10.000 στρέμματα σε όλο το Δήμο, από τη Λίμνη ως τους Παπάδες και από τη Φαράκλα ως το Πύλι. Σε αυτή την έκταση υπάρχει γη επίσης χαρακτηρισμένη ως υψηλής παραγωγικότητας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει παλαιότερος χάρτης που βρίσκεται σε γαλλική έκδοση του 1995, ο οποίος παρουσιάζει τις ίδιες χαράξεις χρήσεων γης με αυτόν του Μπένου, καθώς και μια παραλιακή χάραξη από Ξαχνά ως Λίμνη, που περνά μέσα από ανεκμετάλλευτα ως σήμερα μεταλλεύματα. Εδώ, η καινοτομία και οι τουριστικές ζώνες ταυτίζονται, χωρίς να αφήνουν χώρο για γεωργική εκμετάλλευση. Είναι προφανές πως η φωτιά είναι μια ευκαιρία για την κυβέρνηση να περάσει σχέδια χρόνων σε όλη την περιοχή. Ακόμα και τις μνημονιακές της υποχρεώσεις για ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Υπάρχει και το υδροθεραπευτήριο, το οποίο ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ. Έχει κάνει κάποιες μελέτες στο ΤΑΙΠΕΔ για να το βγάλει στην αγορά, να το πάρει ο ιδιωτικός τομέας και για να προσελκυστεί κάποιος επενδυτής να το αγοράσει, γιατί είναι σημαντικό, δηλαδή είναι μεγάλο, πώς να πούμε, περιουσιακό στοιχείο του δημοσίου, θα πρέπει να έχει προηγηθεί ένα σχέδιο πώς θα φτιαχτεί η πόλη. Η Εδιψός, σε απόσταση πάνω από 15 χιλιόμετρα από τα Καμένα, είναι μια πόλη με άψογη ρημοτομία και πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια. Φημισμένη για τα υδροθεραπευτήριά της, προσελκύει πλήθος πολιτών που αναζητούν θεραπεία στις ιαματικές πηγές της. Όλα τα υδροθεραπευτήρια της Εδιψού προμηθεύονται ιαματικό νερό από τις κεντρικές πηγές του κρατικού υδροθεραπευτηρίου, το οποίο είναι προς εκποίηση. Γιατί μόνο το υδροθεραπευτήριο, χωρίς την προστιθέμενη αξία της ανάπλασης της γύρω της περιοχής, δεν θα προκαλέσει το ενδιαφέρον ιδιωτικών επενδύσεων. Θα αλλάξει τελείως η χρήση γης. Έχετε μια βίαιη αλλαγή του τρόπου, ουσιαστικά, του τρόπου ζωής και της χρήσης γης της Βόρειας Εύβοιας. Ό,τι βέβαια το βλέπω να γίνεται μαζικά και σε όλα τα βουνά και στα νησιά αυτή τη στιγμή. Προχτές έγινε ένα ξύλο στην Τίνο, στους ανθρώπους στην Τίνο εκεί, γιατί δεν θέλουν να αλλάξει ο τρόπος που ζουν και η γη που έχουν κληρονομήσει εκεί. Το ίδιο θα γίνουν σε όλα τα βουνά και σε όλα τα νησιά. Αλλά το πιο σημαντικό που θέλουμε, για να απαντήσω και στις κυρίες για μια ακόμα φορά του τουρισμού, θέλουμε να δημιουργήσουμε κίνητρα για τις επενδύσεις, όμως αυτό απαιτεί, θα δώσουμε προωθητική δύναμη, όταν έχουμε χωροθετήσει χώρους που θα είναι για τον τουρισμό, θα είναι για τον πρωτογενή τομέα, θα είναι για τον δευτερογενή τομέα, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε χρήση γης. Και να λοιπόν η περίφημη οριοθέτηση. Όπως βλέπουμε στον χάρτη των προτάσεων του διαζώματος, νέοι τουριστικοί πόλοι οριοθετούνται από Αγία Άννα ως Πευκή και από Λίμνη ως Ροβιές. Και βέβαια να στηρίξουμε τον τουρισμό της Βόρειας Εύβοιας, όχι μόνο με βραχυπρόθεσμο τρόπο, αλλά ξανασχεδιάζοντας ουσιαστικά το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης της Βόρειας Εύβοιας, μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Όπως χρυσή ευκαιρία είναι να γίνουν μεγάλα resort, μας γράφουνε, σαν το Κώστα Ναβαρίνο, και να αποκτήσει τουριστική υπόσταση για εύπορους πολίτες. Ακούμε τέτοια πράγματα, τα οποία είναι σχρά. Με το πρόσχημα του τουρισμού, οι κυβερνήσεις προωθούν τις ιδιωτικές αυτές αγοραπολισίες, μετονομάζοντάς τες σε εθνική υπόθεση. Έτσι, στο όνομα του εθνικού συμφέροντος, η κυβέρνηση Καραμανλή προέβη το 2004 σε αναγκαστικές απαλωτριώσεις γης όσων ντόπιων αρνήθηκαν να πουλήσουν στον εφοπλιστή Βασίλη Κωνσταντακόπουλο. Σήμερα η εταιρεία πουλάει απαλωτριωμένη γη,
πάνω από 1 εκατομμύριο το στρέμμα σε ιδιώτες για 99 χρόνια, προκειμένου να χτίσουν τη βίλα τους και επεκτείνεται συνεχώς. Και θέλω να μνημονεύσω εδώ πέρα ιδιαίτερα τον σημαντικότατο ρόλο του Σταύρου του Μπαίνου και μακάρι η σημαντική αυτή επένδυση να αποτελέσει φάρο και οδηγό και για άλλες αντίστοιχες επενδύσεις σε άλλα σημεία της πατρίδας μας. Η θεσμοθέτηση της Πότα Μεσσηνίας, του θεσμικού πλαισίου βάσει του οποίου κατασκευάστηκε το Κώστα Ναβαρίνο, θεωρείται επίτευγμα του Μπαίνου. Πρόκειται για περιοχές που απαιτούν εκατοντάδες στρέμματα γης και τεράστιες ποσότητες νερού, αλλά σίγουρα όχι και δάσος. Το Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου μετέχει στο διάζωμα και στις μελέτες για την ανασυγκρότηση της Εύβοιας. Είναι προφανές ότι η κλιματική κρίση χτυπά πλέον την πόρτα ολόκληρου του πλανήτη, με φωτιές που διαρκούν επί εβδομάδες. Αυτό είναι αιτιολογία, όχι όμως δικαιολογία, ούτε κι άλλοθη. Και θα το πω καθαρά, μπορεί να κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν φάνηκε αρκετό στην άνηση μάχη με τη φύση. Το Δασαρχείο ζήτησε φέτος 17 εκατομμύρια όλα τα δασαρχεία της Ελλάδος για πρόληψη. Πήραν 1,7, δηλαδή το 10%. Ενώ για να πάρουν φρεγάτες 4 δις και αεροπλάνα, όπως τα λένε αυτά, τα στέρτ, όπως τα λένε τα κολοκύθια, τα ραφάλ, είχαν λεφτά. Δις. Για να δώσουν 17 εκατομμύρια για να γίνουν καθαρισμοί στα δάση, σε όλη την Ελλάδα, δεν είχαν λεφτά. Ναι, είχαμε ζητήσει και από το Υπουργείο και από το Δασαρχείο να μας αφήσουν μετά την κακοκαιρία μύδια που γίνει το χειμώνα πριν την πυρκαγιά, να καθαρίσουμε τα σπασμένα και να μπορέσουμε να πουλήσουμε τα ξύλα στα συνδροκατεχόμενα. Φυσικά το Δασαρχείο και η Υπηρεσία και το Υπουργείο αρνήθηκαν, διότι δεν μπορεί να γίνει διαχειριστική σε συνδροκατεχόμενα και άρα θα μείνουν μέσα. Βρισκόμαστε ήδη στην 10η μέρα μιας πρωτοφανούς επίθεσης της φύσης. Και αναγκαστικά μείναν μέσα. Αυτό μετά ήταν σαν άλλη βενζίνα στη φωτιά, διότι αυτά ήταν σπασμένα ξερά μέσα και καταλαβαίνεις ότι η φωτιά δεν σταμάτησε μετά να μπήκε σε τέτοια τεμάχια. Και όλα αυτά τη στιγμή που από το 2015 υπάρχει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρόληψη από πυρκαγιές και αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές. Το ποσό παραμένει αδιάθετο ως σήμερα. Μετά τις πυρκαγιές έγιναν κάποιοι καθαρισμοί δίπλα στους δρόμους. Η παραχώρηση του έργου δεν έγινε από το Δασαρχείο, αλλά από το ΤΑΙΠΕΔ, το Ταμείο Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας. Και υπενθυμίζω λοιπόν ότι με την ορολογία της σύμβασης πλαίσιο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, τα δάση είναι η πλέον σίγουρη και βέβαια η καταβόθρα του διοξείδιου του άνθρακος μαζί με τους ωκεανούς. Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, που προβλέπει απολιγνητοποίηση κλπ. Και τριπλασιασμό των ΑΠΕ, δεν λέει λέξη για τα δάση. Πολιτική προστασία ήδη από τον Ιανουάριο δανειοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με 585 εκατομμύρια. Και βέβαια, σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε τους πόρους περίπου 16 δισεκατομμυρίων ευρώ που προβλέπονται για πράσινες πολιτικές προσαρμογής και αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης για τα επόμενα 7 χρόνια. Εμείς και με δάση. Από την άλλη όμως, εφόσον και με τα δάση, προσπαθούμε να βάλουμε περισσότερες, αν θέλετε, τεχνητά συστήματα, artificial συστήματα, προκειμένου να μην εκπέμπουμε περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα, αντί να κάνουμε αναδασωτές πολλές εκτάσεις και να κάνουμε επαναδασωποίηση. Γιατί νομίζετε ότι σας αφήσανε να καείτε? Αυτό που επικρατεί για τις αναμογεννήτριες. Δυστυχώς αυτό πιστεύουμε όλοι.
οι ανεμογεννήτριες. Συναντήθηκαν διάφορα υπόγεια ρεύματα. Οι αντιεμβολιαστές έσπευσαν αμέσως να μιλήσουν για τις ανεμογεννήτριες ως την πηγή κάθε κακού και να φανταστούν σενάρια όπου θα πάμε να κάψουμε μια έκταση. Μάθαμε ότι ο Πρωθυπουργός είπε στη Βουλή ότι αυτοί που συνδέουν τις ανεμογεννήτριες με τις πυρκαγιές είναι ανεμβολίαστοι, ναι. Μα είναι πολύ λογική η σύνδεση αυτή, δεν είναι. Απλά μαθηματικά. Τώρα, δυστυχώς, αν γίνουν ή αν προσπαθήσουν έστω να γίνουν, θα είμαστε και αν τα δούμε. Οπότε θα δούμε ποιος είναι ο νομοσιολόγος, ποιος διασπείρει fake news, γιατί μέχρι στιγμής, επειδή το έχουν κάνει και σημαία αυτή τα fake news, εγώ αυτούς βλέπω να διασπείρουν fake news. Τάσο, να σε πάρω σε λίγο. Τι έγινε. Πλάκα μου κάνεις. Για πες μας, τι έγινε τώρα. Μείναμε στο τηλέφωνο. Αρχίζαν τα συμφέροντα να κουμπώνουν στη λαϊλασία της Εύβοιας. Είναι τόσο ξετσίποτη, τόσο απροκάλυπτη, που δεν κολλώνουν σε τίποτα. Δεν είχαν σβήσει φωτιές, ακόμα τα αποκαΐδια καπνίζουνε και η Τέρνα κούμπωσε τα συμφέροντά της στα βουνά της στην περιοχή των Καμένων. 5η 23 Σεπτεμβρίου, αργά το απόγευμα, η ΡΑΗ έκανε μια μαζική επίθεση στην Εύβοια με 17 βεβαίως παραγωγού, οι οποίοι ξεκινάνε νότια από το Μαρμάρι, ανεβαίνουν στα Στήρα, ανεβαίνουν σε πολλές περιοχές της Κίμης, Κονίστρες, Οξύλινθο κτλ. Και το χειρότερο από όλα εννοείται συνεχίζουν με πολλές βεβαίως παραγωγού μέσα σε σκαμμένες περιοχές. Και φτάνουν με βορειότερα μέχρι και το Τελέθριο. Ουσιαστικά γιγαντώθηκε το έργο που είδαμε το καλοκαίρι τη Στέρνα, που μάθαμε ότι είναι ένα μεγάλο έργο που το ενοποίησε 208 ΜΒ, πλέον έφτασε 422 ΜΒ. Και η συνεδρίαση έγινε 15 Ιουλίου. Από 15 Ιουλίου και, 20, και μέσα προς το τέλος του Ιουλίου. Σωστά, μιλάμε για πριν τις φωτιές. Οπότε γνωρίζανε, υπήρχε πάρθει απόφαση για να προχωρήσουν στη διαδικασία. Περιμέναν να μπήκαν οι φωτιές, να σβήσουν οι φωτιές και το αναρτήσανε μόλις σήμερα στη διάρκεια. Τα πώς δηλαδή ανάρτηση έχει γίνει ήδη από τις 16 Ιουλίου, ας πούμε. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το 2015 πέρασε τροποποίηση σε άσχετο νομοσχέδιο, ορίζοντας ότι αν έχει δοθεί άδεια εγκατάστασης σε μία περιοχή πριν αυτή καεί, τότε αυτή χάνει τον αναδασωτέο χαρακτήρα της. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ. Εδώ βέβαια να πούμε ότι ο Δήμος 15-20 μέρες πριν μπει αυτή η τεράστια πυρκαγιά είχε στείλει έγγραφο και τους είπε ξεχάστε το. Κάπως ξυπνήσανε και είπαν ότι εδώ δεν βάζει τα ανεμογεννήτριες. Και μετά έγινε αυτή η φωτιά. Αλλά ζητάς από τους ανθρώπους εκεί και τους κατοίκους να μην το συνδέσουν αυτό. Δεν χρειαζόταν να καούν τα δάση για να κατασκευαστούν ανεμογεννήτριες. Ανεμογεννήτριες μπορούσαν να φτιαχτούν και μέσα στα δάση, όπως έχουν φτιαχτεί σε πολλά δάση. Α, απέναντι. Αν βγείτε έξω, κάθε στην παραλία, θα βλέπετε απέναντι που φαίνονται οι ανεμογεννήτριες στις βουνοκορφές. Αυτά πριν από 15 χρόνια καιγόντουσαν. Τα βλέπαμε εμείς από εδώ. Και φυτρώσαν ανεμογεννήτριες. Ποιο είναι το θέμα τώρα με τις ανεμογεννήτριες? Οι ανεμογεννήτριες, σας είπα και προηγουμένως, δεν μπορούν να μπουν από πάνω. Δεν θα τις πετάξουν με ελικόπτερα. Καταλήθησαν να συγκρότησαν ο οδικός άξονας. Δεν ξέρω πόσοι έχετε πάει στη Βόρεια Εύβοια. Είναι μια ολόκληρη περιπέτεια για να πας στη Βόρεια Εύβοια. Φανταστείτε, θα γίνει ένας δρόμος στη Βόρεια Εύβοια που η ελάχιστη ακτίνα του δρόμου. Σήμερα έχει φουρκέτες, έτσι. Οι οποίες φουρκέτες έχουν ακτίνα 5-10 μέτρων. Θα είναι 280 μέτρα. Καταρχήν πρέπει να διανοηχτούν πολύ μεγάλοι δρόμοι. Προκειμένου να περάσουν τα φορτηγά. Μιλάμε τώρα για δρόμους οι οποίοι κυμαίνονται από 10 έως 30 μέτρα πλάτος. Πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να κοπούν κάποια δέντρα. Επιπλέον, δεν μπορούν να υπάρξουν δέντρα κοντά σε ανεμογεννήτριες, γιατί δημιουργούν ένα στροβιλισμό. Με αποτέλεσμα είναι να μην παίρνεις εσύ τη μέγιστη απόδοση που θέλεις.
Καταλαβαίνετε, είναι άλλο το φλατ, άλλο οι ανεμογεννήτρες, για να το καταλάβετε, έτσι σαν τάξη μεγέθους και σαν εικόνα. Από πού αναπτύχθηκαν? Αναπτύχθηκαν Γερμανία, Δανία, όπου εκεί έχουμε φλατ περιοχές. Δεν έχουμε το γεωγραφικό ανάγλυφο της Ελλάδας. Γι' αυτό και εδώ τα βάζουν στην πιο ψηλή βουνοκορφή. Το Σύνταγμα επιτρέπει στα δάση παρεμβάσεις μόνο εθνικού συμφέροντος, όπως στρατιωτικές και δημόσιες υποδομές. Όμως το 2001, η κυβέρνηση Σιμίτη ενέταξε στο δημόσιο συμφέρον και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση Καραμαλή επεξέτεινε αυτή τη δυνατότητα και στις αναδασωτέες εκτάσεις με το ειδικό χωροταξικό του Σουφλιά. Το 2012 ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας με εισήγηση της Κατερίνας Σακελαροπούλου, αλλά με οριακή πλειοψηφία, να επικυρώσει ως συνταγματικά ανεχτή αυτή τη θεσμοθέτηση. Όμως... Το Σύνταγμα είναι σαφέστατο. Το άρθρο 117 προστατεύει τις αναδοσιακές εκτάσεις και προβλέπει ότι υποχρεωτικός δάσος που εκεσώνεται ή καίγεται, κηρύσσεται υποχρεωτικός αναδοσιτέο. Εδώ είναι αδιάστηκτη διατύπωση, δεν υπάρχει περιθώρια παρεμηνιών. Έτσι, οι νόμοι που ψηφίστηκαν έκτοτε όχι απλώς είναι αντισυνταγματικοί, αλλά δίνουν κίνητρο για να καεί μια περιοχή. Στην πράξη, η τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε δάσος είναι μια μεμονωμένη πρακτική. Το κόψιμο δέντρων για να περάσουν οι ανεμογεννήτριες φέρει πολλαπλές αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία, που συχνά σταματά τις εταιρείες. Οι εταιρείες αγοράζουν ομόλογα άνθρακα, για να καταλάβετε. Λοιπόν, προκειμένου να μπορούν να μολύνουν άνετα. Πώς το εξασφαλίζουν αυτό? Πρώτον, επενδύοντας σε προστατευόμενες περιοχές, δηλαδή σε καμένες, τις οποίες τις κάνουν restoration, κάνουν conservation κτλ. Ένα το κρατούμενο. Δηλαδή, αν εγώ κάψω μια περιοχή και την προστατέψω μετά, εγώ παίρνω παραπάνω τιμές σε ομόλογα άνθρακα. Άρα μπορώ να τις χρησιμοποιήσω κάπου αλλού μετά, προκειμένου να μολύνω. Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται πια ως μια εντός εισαγωγικών προβληματική χώρα, αλλά ως μια χώρα η οποία βγαίνει από την κρίση και προσφέρει σημαντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες σε γερμανικές επιχειρήσεις. Οπότε, επενδύοντας λοιπόν σε αυτά, θα μπορούν κάποιες άλλες εταιρείες στη Γερμανία, επενδύοντας στην Ελλάδα, να μολύνουν περισσότερο. Δηλαδή να καίνε λιγνίτη. Και προσφέρει σημαντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες σε γερμανικές επιχειρήσεις. Είναι Δανέζοι και γερμανικές εταιρείες. Αν εμείς δεν είχαμε αγοράσει ανεμογεννήτριες, θα κλείνει η Siemens. 2.000 ανθρώπους είχε απολύσει. Και γι' αυτό και ετοιμάζουμε μαζί με τη Γερμανία ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα. Θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη, στην προστασία του περιβάλλοντος. Με κόκκινο είναι σημειωμένες οι άδειες που απορρίφθηκαν ή ανεστάλησαν, όπως οι άδειες που ενέκρινε για τη Βόρεια Εύβοια η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το καλοκαίρι των Πυρκαγιών, και η κυβέρνηση ανέστειλε ύστερα από την κατακραυγή, αλλά και νομικές ενέργειες πολιτών. Και εδώ βλέπουμε τις άδειες που έχουν απορριφθεί ή ανασταλεί σε όλη την Ελλάδα μετά από αγώνες των κατοίκων. Θα κάνουμε την μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών, χρησιμοποιώντας τον ήλιο και τον άνεμο. Δεν είναι εχθροί. Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι εχθροί. Πείτε τι γίνεται στη Θεσσαλία αυτή τη στιγμή. Γεμάται φωτοβολταϊκά και αυτή τη στιγμή όμως δεν παράγουμε αγροτικά προϊόντα. Σε πού? Στον κάμπο της Θεσσαλίας, Κιλελέρ, όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι επέρχεται επιστημιστική κρίση. Άρα εμείς τι έπρεπε να κάνουμε, να στηρίξουμε την αγροτική μας παραγωγή ή να στηρίξουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που μέχρι τώρα σαν κράτος έχουμε δώσει 13,6 δισεκατομμύρια. Για να πούμε ότι κάτι είναι οικολογικό, πρέπει να το κοιτάξουμε καθόλου τη διάρκεια του κύκλου της ζωής. Δηλαδή, πώς εξορυγνύεται, πώς καθαρίζεται, πόσα γίνεται η λειτουργία του,
και, δηλαδή το operational κομμάτι, και πώς θάβεται. Πού θάβεται. Στην Αμερική αυτή τη στιγμή δεν έχουν που να θάψουν τις ανεμογεννήτριες. Γιατί αυτά είναι μη βιοδιασπόμενα υλικά που χρησιμοποιούν πάνω. Κάθε ανεμογεννήτρια θέλει τουλάχιστον ένα τόνο από σπάνιες γιές. Οι σπάνιες γιές για να εξορυχθούν χρησιμοποιούν πετρέλαιο και βασιλικό νερό για να καθαριστούν. Και μάλιστα εξαυτοριούχο θείο, το οποίο είναι νομίζω 7 φορές λιγότερο ό,τι αφορά ως αέριο του θερμοκηπίου από το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτά πρέπει να τα δούμε όλα. Δηλαδή δεν γίνεται στην Κίνα, η οποία δεν εφαρμόζει την συμφωνία του Κιώτο, να παράγονται όλα αυτά, αλλά στην Ευρώπη εμείς θα λέμε ότι είμαστε πράσινοι. Και να μιλάμε για τον ίδιο, τον έναν, τον ενιαίο πλανήτη μας που ονομάζεται πλανήτη Γη. Να σου το πω έτσι, χρειάζεται ένα γήπεδο ποδοσφαίρου σε έκταση, την οποία την αποχερσώνεις, και από την άλλη χρειάζεσαι και περίπου τσιμέντο, ώστε να χτίζεις μία πενταόροφη υποδομή. Για κάθε μία ανεμογεννήτρια. Για κάθε μία. Τα σχέδια της Τέρνα για βιομηχανική ζώνη αλφα όχλησης στο Μαντούδι ξεκίνησαν πριν 15 χρόνια ως πρόταση κατασκευής εργοστασίου παραγωγής ενέργειας με βάση το λιθάνθρακα. Αρχικώς και με φυσικό αέριο στη συνέχεια. Για κάθε μία μεγαβατόρα που θα κάψεις από ένα μεγαλύτερα θέλεις μία μεγαβατόρα από ρηκτό καύσιμο. Και εσύ απλά επιλέγεις αν θα είναι λιγνίτης, αν θα είναι φυσικό αέριο, αν θα είναι LNG. Γιατί κανένας δεν μοιράει για το LNG σήμερα, ασκείς το λιθικό αέριο. Πείτε πώς εξορυγνύεται. Και μια χώρα είναι ένα ολόκληρο Τουρκμενιστάν. Οι τριγωνικές σχέσεις. Κυβέρνηση που έχει υπουργό της, το Γεραπετρίτη, ο οποίος έχει γυναίκα υπεύθυνη της νομικής υπηρεσίας της ΡΑΕ, η οποία, πολύ παραδόξως, είναι και κόρη του αντιπροέδρου της Τέρνα. Δεν μιλάμε τώρα. Είναι ντροπή πλέον να μιλάμε για Κολομβία. Τέρνα ενέργεια. Εκεί μπήκανε όλοι. Ο Ματνάχης και ο Λάτσης μπήκανε το καλοκαίρι. Η γυναίκα Λάτσης, η κόρη Λάτσης, η Μαριάννα. Εντάξει, οκ. Εντάξει, αυτά τα πράγματα... Είναι δυνατόν αυτός ο οποίος πουλάγε προηγουμένως πετρέλαιο και έβγαζε λεφτά από το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή να σου μιλάει για πράσινη ανάπτυξη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οι νέοι συνεργάτες της Τέρνα κατέχουν μεγάλα κανάλια και εφημερίδες. Τα κανάλια ερχόταν, ήταν εδώ πέρα, τα ακούσατε κι αλλού, φαντάζομαι ότι όταν ερχόταν τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα. Όσο και δεν υπήρχε, ήταν κλειστές τις κάμερες. Μόλις ερχόταν, τραβάγανε. Καραστημένο. Δηλαδή το άκρο να του ξεφτύλας. Το άκρο να του. Στις πρόσφατες συμφωνίες της Τέρνα βλέπουμε και μέλη του διαζώματος, όπως η Τιτάν. Όμως ο Σταύρος Μπένος έχει δηλώσει πως όσο είναι αυτός δεν θα μπουν ανεμογεννήτριες. Βέβαια δηλώνει επίσης απλός εθελοντής. Η ομάδα του παρουσίασε τις σχετικές προτάσεις της στο Μέγαρο Μουσικής. Εδώ έχουμε όλους τους συνεργάτες που έχουμε φτιάξει το σχέδιο δράσης ούτως ώστε να δημιουργηθεί ενεργειακή κοινότητα στη Βόρεια Εύβοια, οι οποίοι είναι ΑΔΜΙΕ, ΕΤΑΑ, Υπουργείο Ενέργειας, ΔΔΕ, Κέντρο Ανασύμων Πηγών Ενέργειας, η ΡΑΕ, το Ίδρυμα Λάτσι, το ΚΕΠΕ, το Ίδρυμα του κ. Φωτακόπουλου, το πιο σημαντικό, το πιο εμβληματικό μας έτσι, έργο δράση θα είναι η υλοποίηση της ενεργειακής κοινότητας που είδαμε νωρίτερα, με αξιοποίηση φωτοβολταϊκών, δυνητικά και αξιοποίηση βιομάζας, και να μελετήσουμε και τη γεωθερμία, μήπως μπορούμε να την αξιοποιήσουμε στην Εδιψώ. Και στο τέλος, αν δούμε ότι θέλουμε πλήρη ενεργειακή αυτονομία, να κάνουμε μελέτη για την εναλλακτική αποφύγηση ενέργειας, όπως είπαμε νωρίτερα, για αντιλησιοταμίευση ή κάτι τέτοιο. Όταν έχουμε περίσσια ενέργειας, ανεβάζουμε στο βουνό με μια αντιλία το νερό, και όταν δεν έχουμε ενέργεια, το αφήνουμε να κυλήσει προς τα κάτω, ούτως ώστε να αξιοποιήσουμε αυτό σαν υδροελεκτρικό εργοστάσιο.
Αυτοί οι δύο αντλησιοταμιευτήρες είναι το ένα κομμάτι. Οι επενδύσεις αυτού του είδους έχουν συνήθως από ένα έως πολλά αιωλικά πάρκα χωροθετημένα σε διαφορετικές θέσεις και συνδεδεμένα πάλι με το σύστημα. Και τέλος είναι η αιωλική ενέργεια η οποία, για την οποία υπάρχει ιδιαίτερος διάλογος και διαβούλευση, οπότε δεν θα ασχοληθούμε σε αυτό επί του παρόντος, σε αυτό το κομμάτι ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Την ίδια χρονιά που στη Γαλλία ιδρύθηκε το Forum Συγκλήσεις, Convergences, την ίδια χρονιά ο Σταύρος Μπένος έφτιαξε στην Ελλάδα το διάζωμα. Αν δεν το ξέρετε, πρέπει να το μάθετε. Συνέργειες είναι αδερφάκι των συγκλήσεων. Η σωτηρία της Ελλάδας από την κλιματική κρίση φαίνεται να είναι οικογενειακή υπόθεση. Η αδερφή του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Μητσοτάκη με τη ΜΚΟ Συγκλήσεις και ο Υπουργός της Κυβέρνησης κ. Γεραπετρίτης με τη Δεξαμενή Σκέψης Ινστιτούτο Βιώσιμης Ανάπτυξης έχουν κοινό στόχο. Την αντιμετώπιση των κοινωνικών αντιδράσεων που κλιμακώνονται ενάντια στην εγκατάσταση αιωλικών έργων και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνένεσης. Για το σκοπό αυτό, τους εγκρίθηκε κονδύλι ύψους 130.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Η κλιματική κρίση, θα ήθελα από εδώ και στο εξής να υιοθετούμε αυτόν τον όρο και όχι τον όρο κλιματική αλλαγή. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας δείχνει ότι όλα πια πρέπει να αλλάξουν. Ότι η λειτουργία του κράτους μέχρι την καθημερινή συμπεριφορά του πολίτη σε σχέση με το περιβάλλον. Μέσω της προπαγάνδας όλες οι κυβερνητικές και εταιρικές ευθύνες αποδίδονται στην κλιματική κρίση, αλλά και στους πολίτες, οι οποίοι ενοχοποιούνται συστηματικά για αυτήν, προκειμένου να αποδεχθούν μέτρα καταστολής και λογοκρισίας. Για παράδειγμα, σε άρθρο της Καθημερινής διαβάζουμε πως αν δεν αλλάξουμε συνήθειες στη διατροφή μας, αν δεν συμβιβαστούμε με οχήματα χωρίς οδηγό, αν δεν υιοθετήσουμε την τηλεργασία και την τηλεκπαίδευση, τότε οι καύσονες στη λεκάνη της Μεσογείου θα είναι όλο και πιο έντονοι και κατά συνέπεια και οι πυρκαγιές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όρισε προσφάτως την κλιματική κρίση ως υγειονομική κρίση. Ακολούθως, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διεθνώς, δημοσιογράφοι και πολιτικοί προτείνουν τα μέτρα που ελήφθησαν για το κορονοϊό να επεκταθούν και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ήδη φέτος, οι μαθητές έκαναν για πρώτη φορά τηλεκπαίδευση για να μην κινδυνεύσουν από τις βροχές και τα χιόνια. Και λοιπόν ήμασταν στην πρώτη καραντίνα, ήμασταν όλοι μέσα κανονικά, με αυστηρές απαγορεύσεις. Υπήρχε καράβι γερμανικών συμφερόντων με Τούρκους εργάτες, όπου αυτοί δουλεύαν ενόχλητοι, βγαίναν λοιπόν και βάζανε στην Πούντα, κοντά στην Κίμη, και κάνανε τη δουλειά τους κανονικά. Μέσα στο πρώτη καραντίνα ξεκονόταν μία ανεμογεννήτρια ανά τρεις μέρες. Δουλεύανε μανιωδώς, πραγματικά. Και εμείς ήμασταν με το SMS για να βγούμε από το σπίτι μας, για να πάρουμε ένα ψωμί και τα λοιπά, ή να περιμένουμε τι ώρα θα πάει για να βγούμε, για να πάμε για να επιστρέψουμε κανονικά. Έχουμε μια απαγόρευση για να φέρει που απαγορεύει την πρόσβαση σε περιοχές προστατευόμενες, σε δάση και τα λοιπά, με από κίνδυνο 3 και πάνω. Υπάρχει ένα πρόστιμο 300 ευρώ. Υπάρχει κόσμος που έρχεται από όλα τα μήκη και τα πλευρά του κόσμου για να επισκεφθεί το δάσος, για να βγει να ηρεμήσει. Και έχουμε μια κάθετη απαγόρευση. Το αιτιολογικό της απαγόρευσης. Το αιτιολογικό της απαγόρευσης είναι η προστασία. Προστατεύουμε τα δάση, απαγορεύοντας την πρόσβαση στον κόσμο να μπει σε αυτά. Okay. Κατά τα άλλα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, υπάρχουν μπουλντόζες που διαλύουν τη δάση, διαλύουν τους αρχαιολογικούς χώρους. Αυτοί πάντα έχουν το ελεύθερο μοίρα να μπουν κτλ. Για το καλό μας, για να μας σώσουν από το κακό δεξί του άνθρακα και το καθεξής. Εν τω μεταξύ, το ενδιαφέρον όσων μεριμνούν από θέση εξουσίας για την κλιματική αλλαγή αποτυπώνεται σε κάθε ευκαιρία.
όπως εδώ, στην Ακαδημία Πλάτωνος, σε μια πραγματική όαση στο κέντρο της τσιμεντοποιημένης Αθήνας, το Υπουργείο Πολιτισμού σχεδιάζει να κόψει 500 δέντρα, προκειμένου να αναδείξει με αυτόν τον τρόπο τα αρχαία της περιοχής. I teach environmental architecture as a graduate program at the Royal College of Art here in London. And so for the last 4 years, we've been working in the Borneo context. We're just now starting a new studio looking at Greece, looking at Northern Evia specifically. Yeah, so I've been working on places and projects where different processes of land dispossession coincide with environmental disasters. I think one thing to keep that fascinates me with the relationship of land dispossession and natural disasters is that natural disasters roll into one another. It's a domino effect. So the fire is just like it's just maybe the first step, right? First, you create land that is not valuable. But burning always then creates flooding situations, always. It's very easy for anyone with means to come in and kind of snap up that land. Ακόμη η Εύβοια κεγόταν, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε την ανάθεση των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων σε ιδιώτες και συγκεκριμένα στις εταιρείες ΜΕΤΚΑ Μυτιλινέως, Τέρνα, ΕΡΕΝ και ΔΕΗ. Ο Σκρέκας από την πρώτη στιγμή που ήρθε εδώ στο Δασαρχείο Ολύμπης, που ήρθε σαν τον κλέφτη, να λέγονται και αυτά, και η πρώτη κουβέντα που είπε ότι η Τέρνα θα σας εξασφαλίσει το δικαίωμα εδώ στη δουλειά. Εγώ βγήκα από τα ρούχα μου, που δεν κατάλαβα. Ποια Τέρνα, τι δουλειά έχει η Τέρνα. Η Τέρνα μας έκαψε. Αν μας έκαψε η Τέρνα, πες το μας να πάμε να την κάψουμε κι εμείς. Τι είναι αυτή η κουβέντα που μας λες τώρα. Ναι, λέει, θα γίνουν χορηγίες για να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία, λέει, γιατί με το κράτος θα αργήσουμε να γίνει αυτό και πρέπει να γίνουν γρήγορα τα έργα και θα τα αναλάβουν ανάδοχοι. Η Τέρνα, να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Το 2000, πριν από ένα χρόνο ουσιαστικά, έκανε αναστολή των εργασιών της και απέλησε γύρω στα 250 άτομα κάτω που είχε στο Κιμάς. Αφού έπεσαν δήμαρχοι, πέσαν περιφέρειες και οτιδήποτε, τους ξαναπροσέλαβε κάποιος από αυτούς. Ενώ εκεί που ήθελε να κλείσει, τώρα ξαφνικά γίνεται και ευεργέτης του τόπου μας. Εμείς πήγαμε το Υπουργείο για τους δρόμους από εδώ από εκεί που έγιναν καθαρισμοί να μπες κανένα δεύτερος κανέναν άνθρωπο ότι θα πληρωθούμε από το Υπουργείο. Και μέχρι να έρθουμε εδώ πληρώνουν οι τρεις. Τώρα που είναι εκεί πέρα παιδιά, τι εμπιστοσύνη έχουμε, για πείτε μου εσείς. Δύο ώρες κάναμε να έρθουμε. Μας δουλεύουνε. Πάμε εκεί μπροστά. Τις λέμε, παιδιά, τα πράγματα είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Ναι, παιδιά, έχετε δίκιο, θα βοηθήσουμε. Και το βράδυ μας παίρνει τηλέφωνο και μας λένε άλλα. Τα νερούνε. Υπάρχουν και ευτράπελα, δηλαδή, ότι μας έρχονται λογαριασμοί από τη ΔΕΗ. Δηλαδή, η ΔΕΗ, η οποία έχει αναλάβει ανάδοχους εδώ, αποκατάστασης του περιβάλλοντος, ας πούμε, στα βασικά πράγματα που αφορούν την πραγματική οικονομία που έχουν να κάνουν με τους λογαριασμούς, μας θέλει λογαριασμούς να πληρώσουμε. Αν δεν πηγαίναμε εμείς, μας είπε το Δασαρχείο, ήταν το μόνο εύκολο να φέρουν άλλους 5 συνεταιρισμούς από την υπόλοιπη Ελλάδα και να πάρουν το έργο. Και θα μέναμε στα σπίτια μας. Και δηλαδή στην πόρτα μου θα ερχόταν από τα Τρίκαλα ή από το Σταυρό Θεσσαλονίκης και θα δούλευαν αυτοί. Και αποφασίσαμε ότι από το να είμαστε άνεργοι και να καθόμαστε στα καφενεία και στα σπίτια, ήρθαμε να πάρουμε ένα μεροκάματο. Μήπως να πάνε στα διαβρωτικά έργα που έβγαλε η κυβέρνηση με τους αναδόχους, που λέει ότι σε μια σύμβαση η οποία δεν εξασφαλίζει τι ασφάλεια έχεις, δεν εξασφαλίζει την κεντρική διεύθυνση αν την έχει το Δασαρχείο και μου λέει ότι θα με ελέγχει ο εργολάβος και μπορεί να το κηρύξει το έργο έκτοτο ανά πάσα στιγμή.
Απλώς μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι υπήρξε μία απόφαση όλων σας ότι ή θα τηρηθούν τα συμφωνημένα με τον Υπουργό ότι δεν θα εμπλακεί καμία ιδιωτική εταιρεία ή όχι και ότι τελικά σας φέραν προτετελεσμένο. Έτσι ακριβώς έγινε. Εμείς έπρεπε να αποφασίσουμε, μας δώσαν ένα τελεσίγραφο, μια ημερομηνία. Αν δεν πηγαίναμε, θα προχωρούσε το δασαρχείο να δώσει το έργο σε άλλους συνεταιρισμούς. Από το να έρθει άλλος συνεταιρισμός στην πόρτα μας, θα εργαστούμε. Τι να κάνουμε. Έτσι δεν ήταν, παιδιά. Έτσι. Το επιχείρημα ότι με τους ιδιώτες τα έργα θα γίνονταν γρήγορα δεν ισχύει. Απέναντίας, τα έργα καθυστέρησαν μέχρι να υποκύψουν οι εργάτες και να δεχτούν τους αναδόχους. Ούτε ότι το κόστος ήταν μεγάλο για να το καλύψει το κράτος ισχύει, αφού τα ποσά που πήραν οι συνεταιρισμοί για τα αντιδιαβρωτικά είναι 20 έως 40.000 ευρώ ο καθένας. Τα αντιπλημμυρικά ακόμη τα σχεδιάζουν 10 μήνες μετά. Τελικώς οι ανάδοχοι αναδάσωσης με τις δωρεές των εκατομμυρίων, τι ακριβώς θα χρηματοδοτήσουν? Υπάρχει μια εγγυητική γύρω σε 100.000 ευρώ που έχουμε δώσει στο αρχείο για να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Οι υπόλοιποι συνεταιρισμοί της λίμνης και των ουγιών δεν μπόρεσε ακόμα να μπει γιατί δεν είχε τα χρήματα και προσπαθεί να πάρει δάνειο από την τράπεζα. Κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο, διότι δεν είναι δυνατόν να δώσει ο κόσμος και οι συνεταιρισμοί 100.000 ευρώ για να πάνε να δουλέψει ο Κουσμάκης. Και ειδικά αυτοί που θα μπλέξουν με τις τράπεζες, καταλαβαίνεις ότι αν γίνει κάτι τέτοιο και χάσανε την εγγυητική, 100.000 ευρώ και να είναι 10 άτομα, καταστραφήκανε άνθρωποι. Δηλαδή, όχι μόνο δεν σας πληρώνει το δασαρχείο, αλλά σας ζητάει χρήματα για να μπείτε να δουλέψετε. Φυσικά και πληρώνουμε κιόλας και στο δασαρχείο. 17% πληρώνουμε κάθε φορά σε κάθε εξέλιξη. Κάθε φορά που κάνουμε εξέλιξη, που βγάζουμε κάποια κυβικά για να πουλήσουμε στον έμπορα, πόσα είναι, 10.000 ευρώ. 17% πάνε σε αυτούς. Καταλαβαίνετε, να πληρώσουμε τα ένσημά μας, να. Τι μεροκάμα θα μείνει σε εμάς? Τα έξοδά μας, βενζίνες, μηχανάκια, ζημιές. Όλα αυτά εδώ, αν τα βάλουμε κάτω, τα μεροκάματά μας είναι πενιχρά. Και όλο αυτό τώρα γίνεται ουσιαστικά για να μπορέσει να αναδασωθεί εδώ το μέρος, έτσι? Ναι, αυτά που κάνουμε λειτουργήμα, θα πληρώσουμε και από την τσέπη μας το τέλος. Η κοπή των καμένων δέντρων είναι προϋπόθεση για τη σωστή αναδάσωση, προκειμένου να μην σαπίσουν και πέσουν πάνω στα νέα δέντρα. Ουσιαστικά η κυβέρνηση θέτει εμπόδια στην αναδάσωση, διότι όχι μόνο δεν επιδοτεί τους δασεργάτες που έχασαν το δάσος για να παραμείνουν στον τόπο τους, αλλά τους ζητά χρήματα που δεν έχουν ως εγγύηση για να εργαστούν. Οι συνεταιρισμοί που δεν είχαν λεφτά, δηλαδή, δεν μπήκαν να δουλέψουν? Όχι, δεν μπορούν να μπουν να δουλέψουν. Πρέπει να πληρώσουν την εγγυητική στο δασαρχείο και μετά να δουλέψουν. Περιμένουν να τους βγάλει τράπεζα το δάνειο. Άμα δεν τους βγάλει τράπεζα το δάνειο, πώς θα δουλέψουν? Στις σχετικές ανακοινώσεις βλέπουμε πολλά εκατομμύρια ευρώ να διοχετεύονται προς τους δασικούς συνεταιρισμούς από το Πράσινο Ταμείο, από τα Υπουργεία, καθώς και κονδύλια αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων από τους αναδόχους. Σε ένα παράλληλο όμως σύμπαν. Δεν το συζητάμε για τα αντιπλημμυρικά που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Παρ' όλα αυτά βγήκε με θράσος ο Κεδίκογλου και είπε ότι έχουν ξεκινήσει. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Εφόσον το λέμε, γίνεται. Οι κάτοικοι που εκεί ζουν σε παράλληλο σύμπαν όμως. Προφανώς αυτοί που δεν βλέπουν τα αντιπλημμυρικά να γίνονται ζουν σε παράλληλο σύμπαν που δεν γίνονται αντιπλημμυρικά. Και ο κύριος Κεδίκογλου ζει σε κάποιο άλλο παράλληλο σύμπαν που γίνονται αντιπλημμυρικά. Μάλλον αυτό συμβαίνει. Δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο. Μιλάμε για inception δηλαδή. Η πρώτη μας έγνοια ήταν να φτιάξουμε τα αντιδιαβρωτικά έργα, να μην πλημμυρίσει ο τόπος.
ο κόσμος πιστεύει ότι αυτή η εργασία που κάνουμε εμείς είναι να τους σώσει από την πλημμύρα. Δεν τους σώζουμε εμείς από την πλημμύρα. Εμείς σας είπα τι κάνουμε. Εμείς προσπαθούμε να συγκρατήσουμε το φλοιό, την επιφάνεια, το σπόρο πάνω. Βάρτε μην κάνει πλημμύρα τώρα. Άμα κάνει και πλημμύρα, το ποτάμι θα ξεχυλίσει αυτό. Ο καθένας κοιτάει λίγο να φτιάξει πρόχειρα ένα αντιπλημμυρικό έργο πάνω από το σπίτι του. Αλλά όταν έχει ένα ολόκληρο ποτάμι, τι θα κάνουμε εμείς. Λένε. Θα φέρουν, θα κάνουν, ανάδε, κοιτάξτε. Δεν μας είπε όμως κανένας για το μικρό ιδιοκτήτη του δάσους που εγώ έχω 17 στρέμματα, εσύ 20, άλλους 30, άλλους 50. Η Εύη, επειδή δεν απελευθερώθηκε με τα όπλα, αλλά έπρεπε να ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος, αγοράστηκε από το ελληνικό κράτος. Έβαλε, ειδικά στη Βόρεια, έβαλε μπροστά διάφορους τσιφλικάδες. Γιατί οι τσιφλικάδες είναι 3-4, δεν θα τα χάσει τα τσιφλίκες. Εσύ όμως παίρνεις 15 στρέμματα, 50 άλλους, 30, 200 άλλους. Γιατί τα λίγα είναι πολλά. Γιατί λίγα ο καθένας, οι πολλοί έχουν τα πιο πολλά. Μυρίζει το πράγμα. Αρκετά μυρίζει. Υπάρχουν και οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί που μπορούν να εργάζονται μόνο στα ιδιόκτητα και συνδιακατεχόμενα δάση. Μας είχαν καλέσει ως αρχείο αν μπορούμε να μπούμε σαν συνεταιρισμός μας στο δάσος να κάνουμε κάποια κορμοδέματα και αυτά που ήταν τα έργα. Δεχτήκαμε να μπούμε. Μετά μας καλέσανε και μας είπαν ότι δεν γίνεται να μπείτε γιατί είστε αναγκαστικός συνεταιρισμός και θα μπουν οι δασέ. Και μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν τα Τρίκαλα από όλη την περιοχή της Ελλάδος και μπήκαν σε ιδιόκτητα δάση και πήραν τα δικά μου τα πέφτα, του αγνού, του γείτονα, και κάναν κορμοδέματα και πήραν το μεροκάματο της περιοχής μας. Υπογράψατε και κάτι άλλο, ενώ έλεγε επίσης... Υπογράψαμε ότι δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να κάνουμε κάποιες μελέτες. Τα έργα, να βρουν τα έργα, δηλαδή ολοκληρωτικά, με την προϋπόθεση ότι θα αλλάξει ο νόμος και θα μπουν και οι δασέ και οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί. Δεν άλλαξε. Μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, προκειμένου οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί να δουλέψουν, τους ζητήθηκε να υπογράψουν ότι αδυνατούν να κάνουν τις μελέτες και τη διαχείριση των δικών τους καμένων δασών. Και αφού υπέγραψαν, δεν τους άφησαν να εργαστούν. Υπάρχει άραγε κάτι που εδώ μας διαφεύγει? Μια απάντηση ίσως μας δίνει ο νόμος για τα δάση, που προβλέπει ειδικά για τα ιδιωτικά και συνδιακατεχόμενα, ότι αν οι ιδιοκτήτες αδυνατούν να κάνουν τις μελέτες και την αναδάσωση όπως υποχρεούνται, τότε το κράτος μπορεί να προβεί σε αναγκαστική απαλωτρίωση των εκτάσεών τους. Μάλιστα, ο νόμος εδώ μεριμνά και υπέρ των ιδιοκτητών. Αν η καταστροφή οφείλεται σε πυρκαγιά, χωρίς σπετιότητα ή δόλο των ιδιοκτητών, τότε το κράτος δύναται να καταβάλει μέρος ή το σύνολο της δαπάνης για την αναδάσωση. Οι υπογραφές των Προέδρων στα δασαρχεία, χωρίς μάλιστα να τους δοθεί αντίγραφο, έχουν αμφίβολη ισχύ εφόσον δεν προήλθαν από συμφωνία σε Γενική Συνέλευση των Μελών. But I think it's, you know, there's a clear sort of tool in terms of just burning the ground, like clearing the forest, so that then whatever metrics that we apply to land as being, as having a certain amount of value are sort of brought to zero, right? Like there's no forest, there's no agriculture, there's nothing that kind of says this land is valuable to anyone by any set of productive or economic metrics. So you bring the cost of the land down. Fire does that very quickly, very easily. And at the same time, it's a tool of creating that decreased value that
can and cannot be attributed to any person or entity. So it's almost like a perfect crime. Ας ανακεφαλαιώσουμε. Ο Πρωθυπουργός αναθέτει στον πρόεδρο ενός σωματείου που ασχολείται με τα αρχαία θέατρα, τον Σταύρο Μπένο, το σχέδιο αποκατάστασης της Καμένης Βόρειας Εύβοιας. Η ανάθεση γίνεται προφορικός, αφού αν γινόταν με διοικητική πράξη, αυτή θα κατέπιπτε άμεσα. Υπάρχει μια ιστορία ότι εγώ είμαι πρόεδρος κάποιας επιτροπής. Δεν υπάρχει επιτροπή. Είπα στον Πρωθυπουργό ότι οι επιτροπές σε διαδικασίες μάχης είναι τροχοπέδι. Του είπα ότι πρέπει να είμαι αρχιστράτηγος και ότι πρέπει να έχουμε διάταξη μάχης. Ο ιδιώτης αυτός, χωρίς καμία ουσιαστική αρμοδιότητα και επιβεβλημένος εξωθεσμικά, σχεδιάζει την ανοικοδόμηση του καμένου δάσους, προτείνοντας πολεοδομικά σχέδια στις πόλεις που δεν κάηκαν, αποχαρακτηρισμό των γεωργικών περιοχών, άρση των περιορισμών οικοδόμησης σε προστατευμένες περιοχές και αλλαγές χρήσης γης παντού. Τι λέει ο ίδιος ο Σταύρος Μπένος για την έλλειψη νομιμοποίησης της παρουσίας του? Αν δεν κάναμε αυτόν τον τρόπο της αναθέσης των μελετών από τους χορηγούς, θα είχαμε μελετητές συμβάσεις ένα χρόνο από τώρα. Δεν θα είχε ξεκινήσει τίποτα. Αυτό θέλω να ξέρετε. Τι είναι οι διαδικασίες της γραφειοκρατίας αργόσιτες, είναι αυστηρές οι διαδικασίες επιτήρησης από τα όργανα και της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να τηρείται η διαφάνεια. Εμείς τη διαφάνεια την εξασφαλίζουμε με άλλο τρόπο. Είναι όλα στο φως. Δηλαδή η διάβγεια που έχει καθιερώσει το δημόσιο, εμείς την έχουμε από το ξεκίνημά μας. Μπείτε στην ιστοσελίδα του διαζώματος και θα τα δείτε όλα. Ό,τι γίνεται στην Βόρεια Εύβοια είναι στο διαδίκτυο. Τα πάντα. Εδώ ακούμε ξανά την άμεση παραδοχή ότι η ανάθεση στο διάζωμα αποτελεί τρόπο παράκαμψης των αυστηρών διαδικασιών ελέγχου και διαφάνειας που υπάρχουν στο δημόσιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντούτοις, εμείς ακολουθήσαμε τη συμβουλή του Σταύρου Μπένου και μπήκαμε στην επίσημη ιστοσελίδα του διαζώματος. Επιλέγουμε πρόγραμμα ανασυγκρότησης Εύβοιας και πάμε στους βασικούς πυλώνες του προγράμματος. Ανοίγουμε την εικόνα σε νέα καρτέλα και βλέπουμε το όνομα του αρχείου. Circles Maximum Cathetes Final, δηλαδή κύκλοι του Maximum Cathetes τελικό. Ανοίγουμε τις ιδιότητες του αρχείου και βλέπουμε την ημερομηνία λήψης του, η οποία είναι 14 Αυγούστου του 2021. 14 Αυγούστου 2021. Να σημειωθεί ότι η κύρια πυρκαγιά έσβησε στις 13, αν και για μέρες μετά υπήρχαν σοβαρές αναζωπηρώσεις και ο Μητσοτάκης ανέθεσε στον Μπένο στις 10. Δηλαδή, 4 μέρες μετά την ανακοίνωση του ονόματος του Μπένου, το πλήρες σχέδιο έχει ήδη εκπονηθεί και αποτυπωθεί γραφιστικά. Σοβαρά τώρα. Είναι και το περιεχόμενο που προκαλεί εντύπωση. Στους 10 πυλώνες που περιέχει, μόνο ένας αναφέρεται στο δάσος και μάλιστα μιλώντας για νέο δάσος και νέους οικισμούς. Στους υπόλοιπους πυλώνες βρίσκουμε υποδομές και συγκοινωνιακό δίκτυο, επιχειρηματικότητα, δημιουργία νέας τουριστικής ταυτότητας, ειδικά πολεοδομικά σχέδια και τη δημιουργία αναπτυξιακού οργανισμού. Και όλα αυτά συνδέονται μέσω τριών βασικών συνδέσμων καινοτομίας ψηφιακού κύματος και πράσινων πολιτικών για καθαρή ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΕΣΠΑ 21-27 και στο Recovery, το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει ως προμετωπίδα την περίφημη διπλή μετάβαση. Ψηφιακή δηλαδή και πράσινη μετάβαση. Αυτό θα το κάνουμε, θα είναι η πρώτη ολιστική απόπειρα, αυτό το αξιακό περιβάλλον να το εμφυτεύσουμε στη Βόρεια Εύβοια. Το νέο ΕΣΠΑ πρωτοεγκρίθηκε για την Ελλάδα λίγες εβδομάδες πριν, στις 15 Ιουλίου 2021. Πρόκειται για τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις που προβλέπονται ειδικά για περιοχές που είτε υπέστησαν καταστροφή είτε θεωρούνται υποανάπτυκτες. Ως απλή σύμπτωση θα θεωρήσουμε τη συνύπαρξη των παιδιών του Σταύρου Μπένου και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υπεύθυνου για τα ΕΣΠΑ Θόδωρου Σκυλακάκη στη ΜΚΟ Διανέωσης, η οποία έχει αναλάβει 2 από τις μελέτες για την Εύβοια.
υπόψη ότι ο Πρωθυπουργός μας έχει δώσει όλα τα προγράμματα. Το ξέρουν οι Δήμαρχοι, Γιώργο, έτσι. Δηλαδή και το Recovery και το ΕΣΠΑ και το Πράσινο Ταμείο που μας έχει κάνει, δεν ξέρω αν είναι και ο κ. Σταθόπουλος εδώ, ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, που έχουμε κάνει τόσα πράγματα με το Πράσινο Ταμείο, Γιώργο. Και το πρόγραμμα των Ινστρίτσεων και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και ο ιδιωτικός τομέας. Όλοι. Όλοι οι χρηματοδοτικοί πόροι. Δεν καταφέραμε να ρωτήσουμε τον κύριο Μπένο πώς σχεδίασε μέσα σε 4 μέρες όλα αυτά, διότι δεν δίνει συνεντεύξεις για λόγους αρχής, όπως μας είπε. Ελπίζουμε πως τα αρμόδια όργανα της χώρας που εξετάζουν τις ευθύνες για την καταστροφή θα αναζητήσουν τις απαντήσεις και σε αυτό το ερώτημα. Τέρμα, ευθύνη. Ποιος? Να κρεμαστεί κάποιος. Ας κρεμαστώ εγώ. Να πήρε μαλάκα ζαβέ, γιατί πήγες πρώτος, πέμπτος, τέταρτος εκεί και δεν κατάφερες να τις σβήσεις. Έπαιρνα τις σβήσεις. Αμπέλειες. Και ένοχος κανένας. Κάποιος πρέπει να δικαστεί για σχάτη προδοσία. Επιτέλους, αυτό πρέπει να παραγγείλει στην Ελλάδα. Αυτά ότι στη Ζιμπάμπουε δεν γίνονται. Το σχέδιο των 10 πυλώνων παρέμεινε κρυφό. Αν και ήταν έτοιμο με κάθε λεπτομέρεια, δεν δόθηκε στη δημοσιότητα ούτε κατά την πρώτη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στις 18 Αυγούστου. Παρουσιάστηκε μόνο κατά την πρώτη επίσκεψη του Σταύρου Μπένου στη Λίμνη Ευβίας στις 7 Σεπτεμβρίου 2021. Αν, όπως λέει, το μέλλον της Εύβοιας θα σχεδιαστεί μαζί με τους πολίτες της, αυτό το ήδη έτοιμο σχέδιο από τις 14 Αυγούστου από ποιους σχεδιάστηκε? Και εγώ ετοιμάζω πολύ μεγάλα πράγματα για εσάς και το μέλλον σας. Ο Σταύρος Μπένος δήλωσε ότι έμαθε την πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να του αναθέσει αυτό το έργο το πρωί της ίδιας μέρας που ο Πρωθυπουργός το ανακοίνωσε σε προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου. Σοβαρά τώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας στις 10 Αυγούστου, ενώ ο κίνδυνος εξάπλωσής της προς την Κεντρική Εύβοια ήταν διάχυτος. Πώς ήξερε ότι θα χρειαστεί ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας και μόνο? Αλλά αυτό που είδαν τα μάτια μας, ότι όταν θέλανε να τη σβήσουν τη φωτιά, το καταφέραμε. Εδώ δεν έχουμε ούτε οικοπεδοφάγος, ούτε ιδιοκτήτες να κάνει ζημίες για να κερδίσουν χωράφια. Άρα οι φωτιές όλες γίνανε κατευθυνόμενες. Υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι. Όταν οι ηθικοί αυτούργοι δεν βρίσκονται, πάντα θα ξαναγίνει αυτό. Παρόλο που ο Σταύρος Μπένος δήλωσε πως ενημερώθηκε από τον Πρωθυπουργό στις 10 Αυγούστου το πρωί, τα Νέα και το Βήμα είχαν έτοιμο το δημοσίευμα από τις 9 Αυγούστου για να το κοινοποιήσουν μία μέρα μετά. Στο Πρόταγκον επίσης, ο δημοσιογράφος Αλέκος Παπαναστασίου γράφει στις 9 Αυγούστου. Η Καμένη Εύβοια είναι ένας άγραφος χάρτης. Μπορείς να κάνεις πολλά, αλλά θέλει έμπνευση. Θυμάμαι πως η Καλαμάτα αναγεννήθηκε μετά το μεγάλο σεισμό του 1986, αλλά ευτύχησε να έχει για δήμαρχο τον Σταύρο Μπένο. Δύσκολο να βρεις τέτοιους δημάρχους σήμερα, πόσο μάλλον στην Εύβοια. Το ίδιο δημοσίευμα έχει φωτογραφία από τον καμένο παραλιακό δρόμο πριν τις ροβιές και από κάτω γράφει. Τι μπορεί να γίνει εκεί πλέον? Δεν γνώριζε ο αρθρογράφος πως τα αναδοσωτέα το Σύνταγμα δεν επιτρέπει να γίνει τίποτα και πως προέχει η αναδάσωση? Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το δημοσίευμα της ιστοσελίδας capital.gr του δικηγόρου με ειδίκευση στα ΣΔΙΤ Ιωάννη Κιτσάκη. Στις προτάσεις του αρθρογράφου, στις 26 Αυγούστου, 13 μέρες μετά την πυρκαγιά, βλέπουμε σχεδιασμούς που ανακοινώθηκαν πολλούς μήνες αργότερα. Μεταξύ αυτών, την οδική διασύνδεση για την ανάπτυξη του τουρισμού, ο νέος δρόμος, ο νέος οδικός άξονας από τη Χαλκίδα στη Στροφιλιά, θα καταστήσει την υλοποίηση όλου του υπόλοιπου σχεδίου μας πολύ πιο εύκολη. Um,
Their plans really focused on transportation networks. That seemed to be the thing they were the most concerned about. So they wanted to, and this was land, sea, and air. It was all of the transportations that they talked about specifically as rebuilding or building a new and sustainable transportation network for Evia. This started with a new road through northern Evia. And then for sea, they want a sea and air, both of those as sustainable transportation projects, were built around like for luxury foreign tourists. So they wanted to build more sort of small little ports for people to bring their personal yachts, essentially, around the northern coast. And helicopter pads for people to arrive to Evia, I suppose. Έχουμε κάνει κάποια πράγματα πολύ όμορφα. Ξέρετε ότι πριν από λίγες μέρες ένα τεράστιο έργο μεγάλης σημασίας για την Αγία Άννα, το αλιευτικό καταφύγιο της Αγίας Άννας, ένα έργο 7 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες του και ξέρουμε πολύ καλά ότι τα αλιευτικά καταφύγια, εκτός από την υποστήριξη του αλιευτικού μας τομέα, έχουν και έναν κρυφό ρόλο να βοηθήσουν να τραβήξουν τουριστικό κόσμο, σκάφη τουριστικά, τα οποία μπορούν να δώσουν ακόμα μια καλύτερη διάσταση στο τουριστικό προϊόν της Αγίας Άννας. Και αυτό θα είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό αλληλεία, στο ευρωπαϊκό ΕΣΠΑ του αγροτικού τομέα, θα έχει εξασφαλισμένους πόρους και σύντομα θα μπορέσει να βοηθήσει πάρα πολύ όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται για την Αγία Άννα. Την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας στην Εδιψώ, την κατασκευή νέων πρότυπων οικισμών για την προσέλκυση εύπορων αλλοδαπών συνταξιούχων χωροθετημένων σε εκτός σχεδίου περιοχές και ειδικές οικιστικές ζώνες. Το δεύτερο πρόγραμμα ονομάζεται Νέα Ζωή. Είναι ένα πρόγραμμα που σχεδιάζουμε τώρα με στόχο την αναβίωση ορεινών οικισμών που φθήνουν, έτσι ώστε να γίνουν πόλος έλξης για νέα ζευγάρια, ψηφιακούς νομάδες, συνταξιούχους και άλλους. Yeah, I think the digital nomad movement could very well be part of what we might call an innovation hub, because there are an increasing number of like shared workspace kinds of projects around the world. You know, often they're in cities, but increasingly there's a movement to create these shared workspaces like WeWork or anything like this in the mountains, by the sea, and these places where people can be on vacation, but also sometimes work. And work together, and all I need is an internet connection and a desk and power. And then they wanted to set up a series of, I think, one or two like innovation hubs, like into the interior of Northern Evia. So office parks, basically. that's the, does that term ring a bell? No. Oh, there are these hideous things that we have in the U.S. where it's like just a huge parking lot with a bunch of warehouses, basically, where like companies, upstarts, bigger companies would go and like set up offices together, and they might share certain functions, like maybe they have some restaurants or cafeterias that they share. But they're these just kind of desolate places where people go to work. Quite popular with like upstarts, because they're often quite cheap. For fairly cheap rent, you could get office space as well as like warehouse space and workshop space to make your products, and distribute from there, like kind of everything.
Το χωριό δηλαδή θα παρέχει όμορφες, άνετες και βιοκλιματικές κατοικίες, εύκολη πρόσβαση σε αυτό, γρήγορο ίντερνετ και πλήθος ψηφιακών ανέσεων. Πρόθεσή μας είναι η πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος σε 2 οικισμούς, έναν από κάθε δήμο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση επιλογής των οικισμών, σε συνεργασία με τους 2 δήμους και στη δημιουργία της ταυτότητάς τους, έτσι ώστε να γίνουν ελκυστικοί προς πιθανούς επενδυτές. Επόμενη πρόταση, η τουριστική αξιοποίηση του παραθαλάσσιου μετόπου, όχι για μαζικό τουρισμό, όπως τονίζεται, αλλά για εύπορους πελάτες, στο πρότυπο του Κώστα Ναβαρίνο για τη δημιουργία νέου τουριστικού προορισμού από το μηδέν. Αν πάτε στη Λατινική Αμερική, θα δείτε στη Χαουάι, για παράδειγμα, ότι οι Τούρκοι φεύγουν το πρωί με πουλμανάκια και πάνε στα μεγάλα ξενοδοχεία αυτά που βλέπουμε και γυρίζουν βράδυ. Πάλι με πουλμανάκια για να μείνουν στις φαβέλες τους. Αυτή την ανάπτυξη θέλουμε για την Ελλάδα. Όταν βλέπεις να είναι σε ένα καμένο έδαφος, να έρχεται ο άλλος από το Capital GR και σου λέει φτιάξε Κώστα Ναβαρίνο και σκάψε δρόμους, γιατί δεν πάντων βρούνε. Να του πούν τι γράφεις, γιατί γράφεις fake news, γιατί γράφεις νομοσιολογίες στο Capital GR. Μήπως γιατί αυτό είναι το πλάνο, αυτό είναι το σχέδιο, μήπως γιατί αυτό ήταν εξ αρχής το σχέδιο. Δηλαδή τι θα γίνει, θα γίνουν οι ντόπιοι, θα σου πω και έτσι, θα γίνουν κολίγοι στον τόπο τους. Κολίγοι. Μέχρι και χιονοδρομικό κέντρο στην Τύρφη, στην κεντρική Εύβοια, περιλαμβάνουν οι ιδέες για την ανάπτυξη της καμένης βόρειας Εύβοιας. Ενώ το ενδιαφέρον του αρθρογράφου εστιάζεται στον τουρισμό, οι 2 επόμενες προτάσεις προκαλούν μεγάλη εντύπωση. Η μία είναι η δημιουργία βιομηχανικής περιοχής στην Εύβοια. If the burn has been done intentionally, then there's already a kind of behind the scenes agreement of who that land will then transfer to, and nobody's ever surprised by this. Would you say that this is a global model? Yeah. Και η άλλη πρόταση που προκαλεί εντύπωση είναι η διοικητική διαίρεση του νησιού σε 2 νέες περιφερειακές ενότητες, Βόρειας και Νότιας Εύβοιας. Είναι δηλαδή ο διαδημοτικός οργανισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι ένας νέος νόμος. Ήδη οι δήμαρχοι, ο δήμαρχος που είναι παρόν, ο κ. Τσαπουρνιώτης και ο Γιάννης Κοτζιάς από το Δήμο Ιστίας Εδιψού, έχουν κάνει μια γενναιόδορη κίνηση. Παρά τα ισχνά οικονομικά τους, θα διαθέσουν 100.000 ο καθένας φέτος για να ιδρυθεί αυτός ο αναπτυξιακός οργανισμός. Έχουν πάρει ήδη αποφάσεις στα δημοτικά του συμβούλια, που θα κάνει αυτά τα 2 πράγματα. Θα είναι ο φορέας υλοποίησης, δηλαδή ο δικαιούχος που λέγαμε, των περισσότερων δράσεων του προγράμματος, αλλά ταυτόχρονα, κοιτάξτε και αυτό, DMO, Destination Management and Marketing Organization, φορέας διαχείρισης του προορισμού. Και τέλος, ο αρθρογράφος προτείνει την υιοθεσία των πυρόπληκτων χωριών από μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, εφοπλιστές, κοινοφελή ιδρύματα και άλλους ευεργέτες για να αναλάβουν την ανάπλασή τους, ώστε να αποτελέσουν ένα διεθνές brand name για την προσέλκυση ξένων. Αμέσως μετά τις πυρκαγιές, ιδρύματα και ΜΚΟ άρχισαν τις δωρεές και τις παρεμβάσεις, ακόμη και σε σημαντικούς τομείς, εν τη απουσία οποιασδήποτε κρατικής μέρημνας. Κατά σύμπτωση, τα περισσότερα συνδέονται με το διάζωμα. Άνθρωποι του διαζώματος από τη διαβούλευση που είχε γίνει στην Ιστιαία ζήτησαν από τον αγροτικό κόσμο να μην ασχοληθούν πλέον με την ελιά. Πρέπει, να γίνει κάποιο πρόγραμμα, λέει, να κριζωθούν και να μπει κάποια άλλη, λέει, βιώσιμη, λέει, παραγωγή, η οποία θα αποφέρει κάποια χρήματα, λέει, για να αναζωογονηθεί η περιοχή. Μίλησε ο ένας, μίλησε ο άλλος, λέω, συγγνώμη, λέω, ξέρετε, λέω, τι παιδιά και τι οικογένειες έχουν σπουδάσει και έχουν ζήσει οι ελιές του καθενός. Στην Ιστιαία, εκτός από το ξύλωμα των ελιών, που δεν κάηκαν,
προτάθηκε η δημιουργία ομάδων παραγωγών υπό κάποιες προϋποθέσεις. Για να δημιουργήσουμε εμείς εδώ ομάδα παραγωγών, θέλει καινούργια καλλιέργεια από αυτή που ασχολούμαστε. Δηλαδή, εγώ βάζω σιτάρια. Δεν θέλει σιτάρια. Θέλει υποφαές. Θέλει κοτζιμπέρι. Θέλει άλλο. Γιατί ρε φίλε να βάλω κοτζιμπέρι? Γιατί δεν με βάζεις με το σιτάρι μου? Γιατί δεν βάζεις τον άλλον που έχει τα φρούτα, τα κεράσια και τις σικές? Γιατί δεν βάζεις τον άλλον που έχει τις αγλαδιές? Γιατί πρέπει να αλλάξει καλλιέργεια δηλαδή? Εφόσον του σωθήκανε, καλό ή κακό του σωθήκανε, τάσος. Γιατί πρέπει να αλλάξει καλλιέργεια? Ιδιαίτερα αισθητή είναι η παρουσία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που πρόσφερε κότες και κηπευτικά σε νοικοκυριά και έκανε και αυτό σεμινάρια σε πυρόπληκτους αγρότες στη λίμνη. Ήταν κάτι για τους αγρότες. Αυτό που παρακολούθησα εγώ το πρώτο στη λίμνη ήταν πώς θα οργανωθούμε για να τυποποιήσουμε το λάδι και να πάρουμε πολλά λεφτά κάνοντας εξαγωγή. Αφού καήκαν οι ελιές. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από την εξαγωγή, πουλώντας αέρα και μετά θα παράξουμε. Στην αρχή είπαμε στον κόσμο, προτείνετε ό,τι θέλετε. Ήταν ελεύθερος ο κόσμος να προτείνει ό,τι θέλει. Τώρα τι λέμε, πήραμε την πρίκα σας, τη συστηματοποιήσαμε για να ταιριάζει και με ένα συνεκτικό πρόγραμμα και τώρα έχουμε προτάσεις να σας κάνουμε. Τι λέτε πάνω σε αυτές τις προτάσεις? Στο σεμινάριο της Λίμνης μίλησαν για κάποια έντομα. Να καλλιεργήσουμε έντομα, λέει, γιατί εκεί θα πάει το διατροφικό. Αυτές οι προτάσεις θα μπουν στην τοπική κοινωνία για διάλογο για 6 μήνες. Μέχρι να φτάσουμε, όπως είπαμε εδώ, την 1η Σεπτέμβρη. Θα αφήσουμε τώρα τη μεσογειακή διατροφή να καλλιεργούμε κατσαρίδες, ας πούμε, να πάμε. Τα σχέδιά τους είναι μακριά από κάθε πραγματικότητα που όσον αφορά ειδικά τον αγροτικό κόσμο. Και μετά χρειαζόμαστε περίπου 3 με 4 μήνες για να εγκριθεί το πρόγραμμα. Άρα μέχρι το τέλος του 2022 το πρόγραμμα φιλοδοξούμε να είναι απόλυτα εγκεκριμένο και να είναι στην αγκαλιά των ευρωπαϊκών θεσμών, συνεπώς να μην επηρεάζεται καθόλου από τις αβελτηρίες, τους κλειδονισμούς, τις εντάσεις και το τοξικό κλίμα που ενδεχομένως μπορεί να προκύψει στην πατρίδα μας, στο πολιτικό σύστημα. Το Νοέμβριο, 3 μήνες μετά τις φωτιές, μέλη του Ιδρύματος Νιάρχος κάλεσαν τους κτηνοτρόφους στη λίμνη για να προσφέρουν σεμινάρια φροντίδας των ζώων. Και ξαφνικά, για τη βοήθεια αυτή, απαιτήθηκε η δημιουργία νέου κτηνοτροφικού συνεταιρισμού, παρότι υπήρχε ήδη αγροτοκτηνοτροφικός σύλλογος. Δημιουργήθηκε ένας συνεταιρισμός, τέλος πάντων, κάπου εδώ προς Κουρκουλούς, με κάποια στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, για να μπορούν αυτοί από μέσα οι Τριαντόπουλος, Πιατκότσος εκεί, να φανεί ότι κουβεντιάζουν με φορείς. Ενώ υπήρχε αγροκτηνοτροφικός σύλλογος. Και ότι αν δεν γραφτεί σε αυτό το συνεταιρισμό, δεν μπορείς, ο κτηνοτρόφος που δεν είναι γραμμένος δεν μπορεί να πάρει τέλος πάντων τον καρπό που δικαιούται για τα πράγματα. Πρέπει να γραφεί υποχρεωτικά. Αυτή η ΜΚΟ στηγάζεται στο πρώην κοινοτικό κτίριο που χωρίς να ξέρουν οι χωριανοί τίποτα, ο Δήμος σε κοινοτικό έκτακτο συμβούλιο το Μάρτι παραχώρησε την αίθουσα αυτή για 2 χρόνια. Διάβασα βέβαια και την απόφαση εγώ του Δημοτικού Συμβουλίου. Λένε αφού γραστήκανε την τοπική κοινωνία, αυτό είναι ψέμα. Τα κάνουν αυτά για να έχουν προσβάσεις και ρίσματα στην τοπική κοινωνία για τα μετέπειτα σχέδια. Το δήθεν ανίκανο κράτος κινήθηκε τάχιστα σε πολλούς τομείς, όπως τα σεμινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας με ομιλητές από το Διάζωμα να παρουσιάζουν το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και μέλιδας αρχείων να επιχειρηματολογούν για το πώς αυτοαναφλέγονται τα ΠΕΦΚΑ. Στο σχολείο που εργάζομαι εγώ, για να συμπληρωθεί το πρόγραμμα, πρέπει να κάνουμε αγώνα. Να διεκδικήσουμε ένα δάσκαλο παραπάνω. Να έχουμε αγγλικά, να έχουμε γυμναστική, να λειτουργήσει το ολοήμερο. Και δεν τα καταφέρνουμε.
Έρχεται όμως η ΜΚΟ που έχει την οικονομική δυνατότητα να προσλαμβάνει προσωπικό και να λέει ότι θα κάνω εγώ δημιουργικές δραστηριότητες, δράσεις με τους μαθητές στο χώρο του σχολείου. Αν όλα αυτά τα χρήματα, και αναρωτιόμαστε κιόλας τόσα πολλά και από πού, που διαχειρίστηκαν αυτά τα σωματεία και δωρεές, πήγαιναν ώστε να αποζημιωθούν 100% που ήταν το ζητούμενο. Οι άνθρωποι αυτοί που καταστράφηκαν, δηλαδή που κάηκαν τα σπίτια τους, που κάηκαν οι επιχειρήσεις τους, τα εργαλεία τους, τα χωράφια τους, σίγουρα δεν θα είχαμε ανάγκη τόσο της ψυχολογικής υποστήριξης και των ψυχολόγων. Δεν θέλει και μεγάλη ξυπνάδα για να καταλάβουμε τι παίζεται στην πλάτη μας και στην πλάτη ενδεχομένως και αυτών των ανθρώπων που εργάζονται στις ΜΚΟ και θέλουν να προσφέρουν. Δεν έχω αμφιβολία γι' αυτό. Τους υπόσχονται έργα. Τους φτιάχνουν ένα κυπάκι, τους φτιάχνουν μια βρυσούλα, τους φτιάχνουν, στρώνουν ένα γηπεδάκι με τέτοιο, φτιάχνουν μια μπασκετούλα. Ο κόσμος δεν πρέπει να το μασίσει. Τα πρόβατα κάποια στιγμή πήγαν στο τσοπάνι και του λέει θα πας στο τζέλιγκα και θα του ζητήσεις ποσοστά από το γάλα μας. Γύρισαν οι τσοπαναρέοι και είπαν ότι ο τζέλιγκας, παιδιά, είπε ότι θα είναι πολύ πιο γενναιόδωρος. Θα σας δώσει ποσοστό από το κρέας σας. Unfortunately, I don't think that at least the development team, as we spoke to them, had any real concerns relative to the existing population. Και πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς, αφού το σχέδιο είναι ήδη αποτυπωμένο από τις 14 Αυγούστου. Όλοι οι πόροι ένα προϊόν. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα ενώσουμε και να κάνουμε το προϊόν της Βόρειας Έλλειας. Και μάλιστα να φιλοδοξήσουμε αυτό το προϊόν να γίνει και ένα προϊόν με παγκόσμια κοινοβολία. Αυτό που λένε οι τεχνοκράτες branding. Να γίνει δηλαδή ένας παγκόσμιος προορισμός. Άλλωστε για την ομάδα του διαζώματος δεν υπάρχουν ντόπιοι κάτοικοι, αλλά οικιστές. Το σοβαρότερο όμως πλήγμα είναι η περιβαλλοντική καταστροφή ενός μοναδικού δάσους από Χαλέπιο Πεύκη, που ήταν η έμπνευση και η τροφός των ρητινοσυλλεκτών, των μελισσοκόμων, των κτηνοτρόφων, των υλοτόμων και όλων των οικιστών της περιοχής. Για μένα καλύτερα να έχει καεί το σπίτι και να έχει σωθεί το δάσος παρά που καεί και το δάσος και σώθηκε το σπίτι μου. Γιατί? Με το δάσος μπορώ να φτιάξω σπίτι. Σπίτια. Δηλαδή να παράγω. Να έχω τα ζώα μου, να έχω τα ρετσίνια μου, να έχω τα ξύλα μου, τα μπέλια μου, τις ελιές μου, ξέρω εγώ, μπορώ να βγάλω, να επιβιώσω και να φτιάξω ένα σπίτι. Και να πάρω και υλικά από το δάσος το φτιάξω. Ξύλινο το σπίτι, πιο ωραίο. Αν είχαμε λυγίσει μετά από αυτό το πράγμα που περάσαμε, ήταν όαση το γεγονός το ότι μας στήριξαν άνθρωποι και μας στηρίζουν. Στήριξη ψυχολογική, με υλικά, εθελοντές από τον Βόλο, από Σέρες, από Πελοπόννησο, με έναν τηλέφωνο, από την Ελλάδα, τέλος πάντων να μην ονοματίσω. Η ανθρωπιά αυτή που δεχθήκαμε μας ελέγχει και εμάς, δηλαδή το αν εμείς είμαστε τόσο πολύ ευαισθητοποιημένοι σε παρόμοιες καταστάσεις σε άλλες περιοχές. Και πρέπει να μας διδάξει και εμένα πρώτον, όπως σας το λέω και το καταθέτω, αλλά και όλος, ότι εμείς δεχτήκαμε πολύ αγάπη, πρέπει και εμείς από εδώ και πέρα να είμαστε πιο άνθρωποι. Εγώ αυτό το συνέστημα το λέω και σκόρπινε εδώ, τρίχα. Το είχα εδώ και τόσο. Τώρα, άμα χτύπα ξύλο κάτι γίνει αλλού, εγώ θα πάω πρώτο. Έχει υποθεί ότι θα πρέπει να απλωθούμε στις περιοχές ώστε να μην είμαστε όλοι, να μην αφήσουμε αυτό το λίγο
λίγο βοήθημα μόνο στην περιοχή εκεί, αλλά να απλωθούμε στις γύρω περιοχές. Και πράγμα που έγινε, δηλαδή από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, αυτές οι χίλιες μοτοσυκλέτες γυρνάνε όλη τη βόρεια περιοχή. Η ζωή των ντόπιων της Βόρειας Εύβοιας είναι υπόδειγμα συνύπαρξης με τη φύση, με αυτάρκεια ήπιο τουρισμό, με το ελάχιστο οικολογικό αποτύπωμα που μπορεί να υπάρξει. Και αντί να διαφυλάσσεται σαν κόριο οφθαλμού, οι εταιρείες με την κυβέρνηση σχεδιάζουν μια επέλαση για να επιβάλλουν έναν τρόπο ζωής που οι ντόπιοι δεν έχουν επιλέξει και έχει οδηγήσει το οικοσύστημα σε βαθιά κρίση παγκοσμίως. Πάρα πολλοί κόσμοι είχε γυρίσει από τα αστικά κέντρα και ήρθε εδώ για να βρει μια ποιότητα ζωής με νέες δυνάμεις, τα παιδιά τους, ας πούμε, με όρεξη να δουλέψουν, με τα μελίσια, με τα πεύκα, με τις ελιές, με τα χτήματα, ας πούμε. Και βλέπεις αυτά τα παιδιά τώρα πήραν όλη την απογοήτευση. Και οι γονείς και τα παιδιά. Μέσα τους έχουν πεθάνει τελείως, ας πούμε. Λένε, πού να πάμε τώρα, σε ένα παλιό εργοστάσιο, σε μια φάμπρικα για 400 ευρώ και 500. Δεν είναι τα λεφτά. Είναι η ποιότητα που θα ζήσουν εκεί. Από το σπίτι στη δουλειά, μέσα σε ένα πανικό, σε ένα δρόμο, σε ένα πράγμα που δεν τους αρέσει, ας πούμε. Ενώ εδώ πέρα είχαν τα πάντα. Ήταν ένας παράδεισος. Μας έκαμε τα μούρα μας, μας έκαμε τα κούμπαρα μας, έκαμε... Παίζαμε στο δάσος. Είχαμε ζωή στο δάσος. Η ουσία δεν ήταν να πάει να βρεις μάνατα για αντιφάσεις. Η ουσία ήταν όλη η βόλτα που έκανες, όλες τις χαβαλές που έκανες, να πας μες στο δάσος, να έχει υγρασία, να βρέχει, να έχει λάσπες, να κολλήσει με τα μάξια, έχει διάφορα πράγματα. Στη Βόρεια Εύβοια είχαμε έναν τρόπο ζωής καταπληκτικό που πριν έναν αιώνα ήταν ο ίδιος με σήμερα, δεν είχε αλλάξει τίποτα. Δηλαδή η σκοτούλα σου, το λάδι σου από τα δέντρα σου, τα ψαράκια σου, έχουμε τη βάρκα μας και λες δεν πάει να έχετε κρίση, δεν πάει να βάζετε καινούργιους νόμους, ας πούμε, και να μας κλείνετε. Εμείς είμαστε αυτάρκης εδώ. Και πτώχευσε να έρθει, ποτέ δεν τα φοβηθήκαμε αυτά τα πράγματα. Είμαστε όλοι συνηθισμένοι σε μια αυτάρκεια. Η αυτάρκεια σου παρέχει ελευθερία. Αυτά είναι χαμένα και όλοι το ξέρουν και κανένας δεν το συζητάει γιατί φοβάται να το ομολογήσει. Η αυτάρκεια που είχαμε από το δάσος και από τα χτήματά μας εχάθη. Τέλος. Άρα χάθηκε και η ελευθερία μας. Δεν έχουμε ελευθερία. Η Εύβοια είναι άλλη μια πράξη σε ένα έγκλημα εναντίον του ανθρώπου και της φύσης. Ένα έγκλημα διαχρονικό και παγκόσμιο. Συντελείται εδώ και 4 αιώνες στον νέο κόσμο, όπου οι ηθαγενείς έχασαν τον τόπο και τον τρόπο ζωής τους και εκπολιτίστηκαν. Με χάντρες και καθρεφτάκια τους αφαίρεσαν τη γη. Ακόμα και σήμερα ο Αμαζόνιος καίγεται συστηματικά, όχι από την κλιματική κρίση, αλλά από συγκεκριμένα συμφέροντα. Πρόκειται για συστηματική προσπάθεια εξολόθρευσης του ανθρωπολογικού μοντέλου που συνυπάρχει με τη φύση εδώ και αιώνες. Σε αυτό το έγκλημα οι άνθρωποι ενστικτοδός αντιστέκονται. Με μια πρωτοφανή, ας πούμε, αυτοοργάνωση και συλλογικότητα και πρωτοβουλία των κατοίκων και απήθεια των κατοίκων που οι αστυνομικοί να τους λένε φύγετε και αυτοί να μην κουμιούνται. Όταν ήρθε η φωτιά, από μόνοι μας ό,τι κάναμε. Τίποτα άλλο δεν είχαμε. Κανένα. Αν δεν είχαμε καθίσει εμείς εδώ στα σπίτια, δεν θα υπήρχε τίποτα. Εκενώναν εδώ πέρα, σας ναι. Λέγανε να φύγετε. Ναι, αλλά δεν φύγαμε εμείς. Καλά κάναμε. Το... Και βέβαια. Γι' αυτό και γλιτώσαμε το χωριό μας. Η διαχείριση της περσινής φωτιάς, η οποία ήταν καταστροφική, τη βιώσαμε όλοι, για τους φορείς ήταν μια επιτυχία, η επιτυχία της εκένωσης. Το γεγονός ότι έχουμε πια μια κουλτούρα εκενώσεων,
η οποία αφορά όχι μόνο την πολιτεία αλλά και τους πολίτες, αποτελεί συλλογική κατάκτηση της χώρας. Εγώ πήρα μια κοπέλα η οποία ήταν ανάδειξη από τον οικισμό παράδειγμα που την έλεγχο. Ρωτάω πού να την πάω αυτή τη γυναίκα, θα την αφήσω κάπου. Δεν με νοιάζει, δεν ξέρω, λέει άστι, κάπου δεν θα βρεις. Τι κάπου θα βρω. Η επιτυχία της διαχείρισης και το καθεξής. Είχαμε τα δηλαδή, σαν να συγχαίρεται και τα λοιπά, ας πούμε, για τη διαχείριση στο κομμάτι πάνω, το οποίο είναι πέρα από κάθε λογική. Τελειώναν με τα δικά τους τα σπίτια και ξεκινάγαν, παίρναν σβάρνα όλο το χωριό, να βρούνε πού υπάρχει εστία φωτιάς χωρίς να νοιάζονται ποιανού είναι, αν έκατσε ή δεν έκατσε. Ό,τι βρίσκαν το σβήνανε. Μόνο δύο άνθρωποι μείνανε πάνω, χωρίς νερό, σε εκείνη την γειτονιά και αποκρούσανε τη φωτιά του προφήτη Ηλία με πρωτόγωνα μέσα. Αλλά ευτυχώς υπήρχε η νεολαία του χωριού μας, εντάξει, εμείς είμαστε μεγάλοι. Ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε κι εμείς. Υπήρξαν τα παιδιά από το χωριό μας που μπήκαν μπροστά, μπράβο τους, χίλια μπράβο. Του λέω και του ξαναλέω. Και κρατήσαν τη φωτιά τα παιδιά. Ευτυχώς. Στη λίμνη ήταν κομμένο και το νερό. Και σβήνανε με κλαδιά τη δεύτερη φορά. Και ξενυχτάγαν τα παιδιά. Τώρα σου μιλάω όλη νύχτα έτσι εκεί. Σβήνανε μια φωτιά, ξαναρχόντουσαν μπροστά στο μνημείο που είναι η κοινότητα στην εκκλησία. Καθόντουσαν να πούμε τι έβλεπε σαν φωτογραφία, σαν ομάδα. Για φωτογραφία. Και περιμένανε ποιο θα του πει να πούμε ανά σου πύρο ή να πάνε. Πυροσβέστη και μαλακίε. Ποιο γράφει το πυροσβεστικό γάμο του. Οι ντόπιοι σώσανε τα χωριά τους, παρόλο που πολύ λίγοι έμειναν πίσω, χωρίς να γνωρίζουν ότι δεν θα έχουν κρατική βοήθεια. Και αυτό δείχνει τη δύναμή τους. Δηλαδή η πραγματική δύναμη του ανθρώπου είναι οι γνώσεις του, οι ικανότητες του και οι πνευματικές, αλλά και το σώμα του και η γη. Μπορεί δηλαδή να ζει κάπου και να γίνει μια ζημιά και αυτό να αποτελέσει αφορμή και αφετηρία για να κάνει ένα νέο ξεκίνημα και μέσα από το νέο ξεκίνημα να βρει χαρίσματα που είχε μέσα του. Ύστερα εδώ το χωριό και η Βόρεια Εύβοια έχει πρόσφυγες. Όταν ήρθαν αυτοί από τη Μικρά Ασία το 22, τι ήρθαν. Με ένα παντελόνι και με ένα αυτό και με δύο πραγματάκια είσαι τα βασικά. Και ήρθαν εδώ και μεγαλούργησαν οι άνθρωποι. Ξένοι εδώ σε ξένο τόπο κλπ. Και αγωνίστηκαν και δούλεψαν και κάνανε περιουσίες και όλα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω με τη βοήθεια του Θεού και με τη δική μας ενότητα και αγάπη κυρίως και με την πίστη μας, θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Γι' αυτό επιμένω στην ενότητα. Πρέπει με δίκτυα φίλων, δίκτυα αλληλεγγύης, με δίκτυα ανθρώπων και όχι εταιριών και όχι συμφερόντων, με ανθρώπινα δίκτυα να προσπαθήσουμε εμείς οι ίδιοι να χτίσουμε αυτό το μέρος. Πάλι. Είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος να πέσουμε στις παγίδες ότι ναι, θα σας παρέχουμε βοήθειες, χρήματα, θα ξαναυπάρξει ανάπτυξη. Αυτές τις λέξεις πρέπει ίσως πια να αρχίσουμε να τις φοβόμαστε λίγο, γιατί τα οικοσυστήματα καταστρέφονται. Δεν μπορεί να κάνει, δεν υπάρχουν περιθώρια από ένα σχεδιασμό. Εκεί η φύση μιλάει. Αρκεί, χρειάζονται λοιπόν τα οικοσυστήματα. Τίποτα. Να μην πειραχτεί τίποτα από το δάσος. Για να μπορέσουν πάλι να ξαναβγούν όλα αυτά και να ξαναρθούν τα ζωάκια αυτά. Οπότε πιστεύω ότι πραγματικά μόνο εμείς οι ντόπιοι μπορούμε να... θα έπρεπε να κάνουμε την προσπάθεια ανοικοδόμησης αυτού του μέρους. Εάν υποθέσουμε ότι είχα εγώ ένα μαγικό ραβδάκι, ας πούμε, πληρωνόντουσαν οι επιθυμίες σου για το αύριο, τι θα ήθελες? Ένα πράγμα ουσιαστικά θα ήθελα. Οι πολίτες που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, οι ευβοείς εδώ πέρα, να αποκτήσουν πολιτική συνείδηση, να καταλάβουν τη δύναμή τους. Μόνο έτσι θα άλλαζε πραγματικά και ριζικά. Και να πούμε ότι γυρίζει φωτιά πίσω. Ή ότι βγάζουμε τα αιωλικά από εκεί που είναι. Ή αλλάζουμε τον νόμο, το ειδικό χρηματιστικό των ΝΑΠΕ που κρατάει από τα σοφλιά. Θα ξαναλλάξουν τους νόμους. Αυτό που δεν μπορούν να αλλάξουν είναι τους ανθρώπους. Αν οι άνθρωποι καταλάβουν τι δύναμη έχουν και αποκτήσουν συνείδηση πολιτική, δεν θα επιτρέπαν ουσιαστικά καμία αλλαγή και καμία κατάργηση της ελευθερίας τους και των δημοκρατικών τους δικαιωμάτων.
Δηλαδή, τι έχω ένα κομμάτι στους κουλκουλούς που το πελέκαγα και είχα χίλια πεύχα μέσα και α, τώρα κάει και να το πουλήσω. Δεν ξέρω, για μένα η αξία δεν είναι αυτή. Η αξία είναι ότι πρέπει αυτό το κομμάτι του δάσους να το παλέψουμε, να ξαναγίνει, να ξαναγίνει καλλιεργήσιμο. Τίποτα. Το μόνο που έχω να πω είναι αγώνα, αξιοπρέπεια και η ανάγκη η φυσική που υπάρχει ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο για τους επόμενους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα όλα είναι κερδίζοντας, δηλαδή δεν χαρίζεται τίποτα πρακτικά. Αυτό, αυτό μόνο. Η γη θα αναγεννηθεί, το ξέρουν όλοι. Αυτό που φοβούνται είναι ότι κάποιοι έχουν αποφασίσει να μην την αφήσουν. Τώρα όμως γνωρίζουν. Και τον τελευταίο λόγο θα τον έχουν αυτοί. Οι ντόπιοι κάτοικοι. Οι ευγιώτες. Η γη είναι στρογγυλή. Δεν τετράγωνε. Πάνω στη γη, όπως είμαστε εμείς, έχουν η μερίδα και τα ζώα. Δεν έχουν. Αυτά δεν έχουν ψυχές. Τι είναι αυτά, έτσι. Όταν χάθετε ένα έντομο, όταν χάθει μέλισσα, τι θα γίνει, μπορεί να ξέρεις περίπου. Όταν χάθει μέλισσα, χάνεται σχεδόν ο άνθρωπος. Όταν η μέλισσα θα ξεπεριστεί τίποτα, αυτά δεν έχουν ψυχή, τι είναι αυτά. Δεν έχουν δηλαδή αξία τίποτα. Συμφωνείτε σε αυτό. Επιτρέπει να ζήσουμε σε αυτήν, δεν ζει αυτή σε εμάς. Εμείς ζούμε σε αυτήν, μας δίνει το νερό, μας δίνει τον αέρα, μας δίνει την τροφή, μας δίνει τα πάντα. Και έτσι πρέπει να την εκτιμούμε και εμείς.